Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο τελευταίος για φέτος, τουλάχιστον, κόσμος των σπορ είναι απόψε κοντά σας. Όχι Δευτέρα, όπως μας είχατε συνηθίσει, αλλά αυτή τη φορά Τρίτη, λόγω του ότι χθες ήταν η γιορτή του, ήταν μάλλον του Αγίου Πνεύματος, όπως σημαίνει ότι για τους περισσότερους ήταν αργία και έτσι αποφασίσαμε να βγάλουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή μας και τελευταία εκπομπή, σήμερα Τρίτη. Ουσιαστικά, άλλωστε, και η αγωνιστική δράση ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Αναπομένει μόλις ένα παιχνίδι, αυτό που αφορά την Α2 τοπική κατηγορία, ανάμεσα στον Ατρόμητο Καβασίλων και τον Νέο Απόλλων Βουνεϊκών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 5.30 ώρα στο στάδιο Μαλλιάδος. Και με νίκη, όποια από τις δύο ομάδες νικής θα πάρει και το εναπομείναν εισιτήριο για την Α1 τοπική κατηγορία. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις σε όλες τις ομάδες και τα μέτωπα αφορούν κυρίως τις γενικές συνελεύσεις πλέον που είναι σε εξέλιξη σε όλα τα σωματεία. Σε κάποια ήδη έχουμε δει αποτελέσματα, σε κάποια άλλα όμως όχι ακόμα. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι σε ένα από τα πλέον ιστορικά σωματεία του νομού μας, τον Αστέρα Μαλλιάδος, τον Αστέρα Μαλλιάδος Παύλα Πουφοπανόπουλου από πέρυσι, όπως όλοι ξέρετε, ανεδείχθη διοίκηση κατά το χθεσινό βραδινή Γενική Συνέλευση, εκεί όπου ο Γιώργος Κοτσιλίμπας ανεδείχθη νέος πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Πανόπουλος, επίτιμος πρόεδρος, ενώ στα σημαντικά είναι η επιστροφή της κυρίας Ρούλα Γκουβίτσας ως υπεύθυνη τύπου. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα είναι από τα πλέον ισχυρά, να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα σε αυτό συμμετέχουν και οι πρώοι πρόεδροι της ομάδας, όπως είναι ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Ανδρέας Παπαδάτος, και άλλοι πολλοί. Πριν όμως δούμε όλα αυτά, να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κοτσιλίμπα, ώστε να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες για την ομάδα του Αστέρα Πανόπουλου. Επίσης, πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες θα έχουμε και με συναδέλφους, όπως σας έχουμε συνηθίσει φέτος, από τους άλλους νομούς, όπως από τη Ζάκυνθο, την Καλαμάτα, την Αργολίδα, αλλά και την Αχαΐα. Πέραν αυτών όμως θα έχουμε και απόψε εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας έχοντας σε εμάς τον γνωστό ηλίο προπονητή, τον Ντίνο Τωράπτη, ενώ στη συνέχεια της εκπομπής μας μαζί μας θα είναι ο ποδοσφαιριστής, οι ποδοσφαιριστές ο Δημήτρης Μαχαίρας που αγωνίζει στο Λεβαδιακό, καθώς και ο Γιώργος ο Νεοφώτιστος. Όπως σας είπα, ξεκινάμε την εκπομπή μας έχοντας μαζί μας έναν από τους πλέον γνωστούς και καταξιωμένους ηλίους προπονητές, τον Ντίνο Τωράπτη. Κύριε Ντίνο, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία μας εκπομπή. Καλησπέρα Μαρία, ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες και σου εύχομαι η εκπομπή σου να συνεχιστεί και να έχει την ίδια επιτυχία και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν σας αρέσει να εμφανίζεστε σε τηλεοπτικές εκπομπές. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που ήρθατε, όχι σε οποιαδήποτε, ήρθατε τουλάχιστον σε αυτήν που κλείνουμε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι το 2621-081-100. Ενώ επίσης μπορεί να στέλνει το email σας στο sport@tvcosmos.gr. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά τη συζήτησή μας με τον κύριο Ντίνο Ράπτη. Κύριε Ντίνο, φέτος ήσασταν προπονητής των Ηλιακών Λιχενών. Ο Ηλιακός Λιχενών, παρότι είναι ένα από τα πλέον ιστορικά σωματεία του νομού μας, έπεσε πέρυσι από την Α1 στην Α2 και φέτος δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο, να επανέλθει και πάλι στην Α1 τοπική κατηγορία. Για όσο διάστημα ήσασταν προπονητής εσείς, υπάρχει κάποιος λόγος που θεωρείτε ότι έφταιξε ως προς αυτό? Να αρχίσουμε καταρχάς από το ότι ανέλαβαν κάποια άτομα τα οποία είχαμε ξανασυνεργαστεί παλιότερα, όταν η ομάδα έπεσε στη Δέλτα Εθνική, και από αυτό ξεκίνησε για να ξαναπάω πάλι στην Ηλιακό, που ξέρουν οι περισσότεροι στην Ηλία ότι έχω δουλέψει αρκετές φορές και είναι από τις ομάδες που συμπαθώ ιδιαίτερα. Αν και πιστεύω την ίδια άποψη έχουν και οι περισσότεροι φίλαθλοι, είναι ένα ιστορικό σωματείο, ένα σωματείο που λειτουργεί πάντα με βάση τον οικοκυριό και την καθαρή εικόνα της ομάδας προς τα έξω. Αν και τα τελευταία δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε από διάφορα γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζω απόλυτα από τι και πώς έφτασε η ομάδα να πέσει από την κατηγορία. Πήγα αργά, πήγα μετά το Γενάρη, αλλά και οι άνθρωποι που αποτελούν το ΔΣ
ανέλαβαν την τελευταία στιγμή τον Ηλιακό, γιατί ήταν σε σημείο διάλυσης σχεδόν. Ίσως δεν πρόλαβαν να κάνουν τις κινήσεις που έπρεπε και γι' αυτό φάνηκε στην πορεία του πρωταθλήματος. Κάναμε μια προσπάθεια να μπούμε στα μπαράζ. Δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν μπόρεσε η ομάδα. Ήταν αλήθεια ότι είχε και περιορισμένο αριθμό παιχτών, σε σημείο που υπήρχαν Κυριακές που οριακά είχαμε 11 ή 12 παίχτες να μπορούν να αγωνιστούν ή να έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις απόλυτα μία ενδεκάδα και τίποτα άλλο περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι με τη νέα σεζόν ο Ηλιακός θα ξαναβρει την καλή λειτουργία που είχε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και ικανοί, αλλά είναι και πολλοί άνθρωποι δεμένοι με την ομάδα και η γνώμη μου είναι ότι θα βοηθήσουν ο Ηλιακός να επανέλθει στην κατηγορία τουλάχιστον που χρόνια αγωνιζόταν και χρόνια όλοι την ξέραμε, αν και έχει παίξει και επανειλημμένο στη λεγόμενη Δέλτα Εθνική, τουλάχιστον στην κατηγορία που του αρμόζει, την Α1 κατηγορία. Κύριε Ντίνο, και ο Ηλιακός είναι μία από τις ομάδες που αυτό το διάστημα, όπως είναι ο Ιούνιος μέχρι τουλάχιστον τις 20-25 Ιουνίου, όλες οι ομάδες κάνουν τις γενικές τους συνελεύσεις με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εσείς θα θέλατε να παραμείνετε στην ομάδα, έχετε κάνει κάποια συζήτηση, οτιδήποτε, είναι πολύ πρόωρο ακόμα? Όχι, κάναμε μια συζήτηση, περιμένουν να κάνουν οι άνθρωποι τη γενική του συνέλευση. Αλλά επειδή είχα κουβεντιάσει και επειδή γνωρίζουν όλοι το χαρακτήρα μου, είχα συζητήσει μαζί τους και τους είχα πει ότι θα παραμείνω από τη στιγμή που θέλουν και οι ίδιοι. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό σε καμία περίπτωση και το λέω γιατί και άλλες προτάσεις μου έχουν γίνει, αλλά επειδή ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν προπονητής, από τη στιγμή που είπα ότι θα παραμείνω στην ομάδα, θα παραμείνω. Και εφόσον οι άνθρωποι συνεχίσουν, βέβαια. Κύριε Ντίνο, είδαμε και το φετινό πρωτάθλημα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό της Α2 και για πολύ μεγάλο διάστημα είχαμε δει 8 ομάδες ουσιαστικά να διεκδικούν την άνοδο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ηλιακός Λεχενών, ο οποίος το προσπαθούσε, απλά έφερνε κάποια σημαντικά αποτελέσματα, την άλλη κάποιες ήττες. Έναν απολογισμό του φετινού πρωταθλήματος της Α2 από εσάς? Καταρχάς να εξηγήσω για τον Ηλιακό. Ήταν το πρόβλημα που ανέφερα και πριν. Είχαν περιορισμένο αριθμό παιχτών. Οι τραυματισμοί οι οποίοι υπήρξαν δεν υπήρχαν αντίστοιχοι παίχτες να αναπληρώσουν και γι' αυτό παρουσιαζόμασταν με διαφορετικά πρόσωπα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν είχαν ποτέ την απόλυτη πληρότητα ή τον αριθμό των παιχτών που θέλαμε εμείς να έχουμε μαζί μας. Αυτό σε κάποια παιχνίδια το πληρώσαμε. Φεύγοντας από εκεί και πέρα, σίγουρα υπήρχαν ομάδες, οι οποίες ήταν ειδικά οι τρεις ομάδες που ήταν και πολύ νεανικές, ήταν πολύ καλές ομάδες, και ο Αργοναύτης που ανέβηκε στην Α1, και τα Καβάσιλα και το Βαρθολομιό. Υπήρχαν βέβαια και οι έμπειρες ομάδες, όπως ήταν τα Δουνέικα και ο Αλφαιός Επιταλίου. Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες δικαιωματικά βρεθήκαν στα μπαράζ, γιατί παρουσίασαν μία συνέχεια στα παιχνίδια τους και μία διάρκεια. Και γι' αυτό πιστεύω ότι φυσιολογικό ήταν μάλλον αυτές οι ομάδες να βρεθούν στα μπαράζ. Πλέον, κύριε Ντίνο, έχει απομείνει ένα παιχνίδι. Από τη στιγμή που ο Άρης Αρχαίος Ολυμπίας δεν κατάφερε να ανέβει στην Γάμα Εθνική, μοιραία ο Ατρόμητος και ο Βασίλων και ο Νέος Απόλλων Αδουνεϊκών οδηγήθηκαν στη διαδικασία των play-off ώστε να προκύψει η δεύτερη ομάδα, αυτή που θα ακολουθήσει τον Αργοναύτη κατά κόλλου στην Α1 τοπική κατηγορία. Είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου, αυτό που έγινε μάλλον το περασμένο Σάββατο, ο Νέος Απόλλων Αδουνεϊκών έσπασε το πλεονέκτημα της ομάδας των Καβασίλων. Και πλέον αύριο στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο Σταδίο της Ομαλιάδος, θα γίνει ο δεύτερος και τελευταίος αγώνας. Ό,τι και να γίνει σε αυτό το μάτς, θα υπάρχει νικητής, να πούμε και στους φίλους τηλεθεατές, καθώς τα play-off έχουν φέτος μια συγκεκριμένη διαδικασία σε όλες τις κατηγορίες. Όπερ σημαίνει ότι όποια ομάδα κερδίσει την κανονική διάρκεια του αγώνα, η διαδικασία τελειώνει εκεί. Ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οδηγούνται στην παράταση και αν χρειαστεί ακόμα και στα πέναλτι. Το βέβαιο πάντως είναι ότι αύριο θα ξέρουμε ποια θα είναι μια ομάδα που θα ακολουθήσει τον Αργοναύτη στην Α1. Κύριε Ντίνο, δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι του Σαββάτου εσείς.
Αν το παρακολουθήσατε. Όχι, δεν το είδα. Δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι του Σαββάτου. Τα προγνωστικά σας. Κοίταξε να δεις, Μαρία, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζουν δύο ομάδες που, όπως είπα πριν, η μια είναι έμπειρη ομάδα και η άλλη είναι νεανική ομάδα. Ίσως η νεανική ομάδα των Καβασίλων, η οποία στο μεταξύ μας παιχνίδι, παρότι τους είχαμε κερδίσει και σχετικά εύκολα, με σκορ εύκολα, είπα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι μια νεανική ομάδα, αλλά ίσως τα παιδιά αυτά να μην είναι έτοιμα και για μπαράζ. Αν και ξέρουμε όλοι ότι το μπαράζ είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να πεις εκ των προτέρων τι θα συμβεί. Είναι από τη μια η νεανική ομάδα των Καβασίλων και από την άλλη η έμπειρη ομάδα των Δουνεϊκών. Εγώ πιστεύω θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι γιατί είναι δύο καλές ομάδες. Δεν μπορώ να προβλέψω όμως γιατί ναι μεν είναι ίσως τα παιδιά είναι άπειρα, δεν σηκώνουν τη διαδικασία των μπαράζ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Αύριο θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής μου. Κρεντίνο, θεωρώ το γεγονός ότι ο Ατρόμητος Καβασίλων έχει μείνει αρκετό καιρό χωρίς παιχνίδια, καθώς το πρωτάθλημα τελείωσε περίπου στα μέσα Απριλίου. Αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα. Αποτέλεσε, τουλάχιστον το είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι καθοριστικό στην έκβαση αυτών των δύο αγώνων. Εγώ πιστεύω είναι η μεγάλη διάρκεια διακοπή για αυτούς ουσιαστικά, χωρίς αγώνες, χωρίς τώρα το να γυμνάζεις δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, από τη στιγμή που δεν κάνεις παιχνίδια ή δεν έχεις μπροστά σου σίγουρα κάποιο παιχνίδι να αντιμετωπίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να μένουν τόσο πολύ διάστημα οι ομάδες που θα οδηγηθούν σε μπαράζ. Ίσως η ΕΠΣ έπρεπε να το έχει δει και να τα έχει κάνει τα μπαράζ. Έξω αν ο Άρης ανέβει ή δεν ανέβει και αν θα ανέβει άλλη ομάδα όπως ή θα παραμείνει. Όπως έγιναν και τα πρώτα. Ναι, και ας είναι έτοιμοι. Ναι, μπορεί να τα κάνεις και να ξέρεις αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ποιος θα διεκδικήσει τις θέσεις που θα δημιουργηθούν. Ίσως ήταν καλύτερα για τις ομάδες. Αυτή η μεγάλη διακοπή και η μεγάλη αδράνεια είναι εις βάρος των ποδοσφαιρικών ομάδων. Και όντως τα περισσότερα μπαράζ κινδύνου είχαν γίνει. Το μόνο που ήταν σε κρεμότητα τελικά ήταν αυτό από τη στιγμή που δεν ανέβηκε ο Άρης, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε και αυτό της β' κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο που έχουμε με στιγμιότυπα από το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο Καβασίλων και το νέο Απόλλωνα Δουνέικων, ένα βίντεο για το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά τον κύριο Χρήστο Καλογερόπουλο, τον άνθρωπο ο οποίος επί ένα χρόνο μας έδινε, κάλυπτε όλους τους αγώνες του από Κουρτεσίου και τον ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμα φορά. Να το δούμε λοιπόν. Έγινε, με συγχωρείτε πολύ, ένα λάθος στα βίντεο. Δεν φτάνει πάντως τον κύριο Χρήστο Καλογερόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την πρόθεσή του. Έγινε ένα λάθος και με συγχωρείτε πολύ στο βίντεο. Λοιπόν, κύριε Ντίνο, δεν κατάστη δυνατόν τελικά να δούμε τα πλάνα. Δυστυχώς μάλλον φτιάξαμε διαφορετικό βίντεο. Μπερδευτήκαμε ενδεχομένως γιατί ο κύριος Καλογερόπουλος μας έχει στείλει πάρα πολλά. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Α2, δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι πράγματι ήταν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό και με πολλές καλές ομάδες. Είχε ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος και θέλω να πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η Α2 έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση στην αξία την ποδοσφαιρική των ομάδων. Και από τότε που ήμουν στο Λευκό Αστέρας Κορχωρίου που ανεβήκαμε στην Α1 κατηγορία, το είχα πει ότι η Α2 ίσως ήταν από τις καλύτερες σκέψεις που δημιουργήθηκε σαν κατηγορία. Μάλιστα.
Κύριε Ντίνο, το πρωτάθλημα της Α1 πώς το είδατε φέτος? Όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω, εννοείται, ναι. Είδα ναι, καλές ομάδες. Είδα δύο ομάδες βέβαια που ήταν μια και δύο ταχύτητες πιο πάνω, το Τραγανό και ο Άρης Τρεφείου. Στις λεπτομέρειες παίχτηκε το ποιος θα είναι πρωταθλητής. Αλλά σίγουρα περίμενα ότι ο Άρης δεν θα έχανε την άνοδο στην κατηγορία. Τώρα βέβαια δεν είμαι μέσα στα πράγματα να ξέρω τι συνέβη, αλλά αν το μπάτζετ που είχαν ήταν αυτό που ακούγεται, δεν δικαιολογείται μια ομάδα με τόσα χρήματα να μην μπορεί να αλλάξει κατηγορία. Αλλά και πάλι σας λέω, για να μην κάνω το γκριτή απ' έξω, αφού δεν είμαι μέσα κοντά στην ομάδα να ξέρω πρόσωπα και πράγματα, με ευνηδίασε το ότι δεν άλλαξε κατηγορία ο Άρης. Και αυτό μάλλον δεν το περίμενε κανένας, ενδεχομένως ούτε καν στην έψη δεν το περίμεναν αυτό, και γι' αυτό δεν έγιναν και τα εναπομείναντα μπαράζ, ενώ όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει πάρα πολύ νωρίτερα. Αφού ακούσαμε το σχόλιο του κύριου Ντίνου Ράπτη, να πούμε ότι σε λιγάκι στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον νέο πρόεδρο του Άστερα Μαλλιάδος Πανόπουλου, τον κύριο Γιώργο Κοτσιλίμπα. Θα παρακαλούσα για το κοντρόλ μας να καλέσει τον κύριο Κοτσιλίμπα, να τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Πέραν του Άρη Αρχαίας Ολυμπίας και της νίκης Τραγανού, υπάρχει από αυτό το πρωτάθλημα κάτι που σας εξέπληξε, μια ομάδα που την περιμένατε ενδεχομένως πιο δυνατή, ή κάποια ομάδα που τη θεωρούσατε πιο αδύναμη και σας εξέπληξε η πορεία της? Η ομάδα ο Ξενοφώτας Κρέστινας που ξεκίνησε εγώ στην αρχή, πίστευα ότι μπορεί να πάει πολύ καλύτερα, αλλά σίγουρα ο Ξενοφώτας πλήρωσε και την έλλειψη γηπέδου. Ήταν μια ομάδα, αλήθεια, που ταλαιπωρήθηκε όλη τη χρονιά, και όσο ήμουν εγώ και όσο πήγε ο κύριος Μεντής μετά, περιφερόμενη από γήπεδο σε γήπεδο, και δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι σαν γηπεδούχος. Κάθε Κυριακή έπαιζε εκτός έδρας. Η ομάδα έχει περισσότερες δυνατότητες και απλώς πιστεύω ότι μέσα στα προβλήματα ήταν και αυτό. Το σημαντικότερο μάλλον ήταν αυτό. Ότι δεν έχει δικό της γήπεδο, δεν είχε έδρα καν φέτος. Αυτό ακριβώς, όσες ομάδες δυστυχώς είχαν αυτό το πρόβλημα. Είναι όντως, πήγαιναν από γήπεδο σε γήπεδο. Εδώ ο Ξενοφώτας Κρέστινας αναγκάστηκε να δώσει π.χ. το εντός έδρας παιχνίδι του με τη Μαγούλα μέσα στη Μαγούλα, ναι. Αν θυμάστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τον κύριο Κοτσιλίμπα από ό,τι με ενημερώνει. Να πούμε λοιπόν ότι ο Αστέρας Αμιλιάδος, ο Αστέρας Πούφο Πανόπουλου, ανέδειξε χθες το βράδυ κατά την Γενική του Συνέλευση νέο συμβούλιο, με τον κύριο Γιώργο Κοτσιλίμπα να είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδος. Ενώ να πω ότι, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο κύριος Γιώργος Πανόπουλος θα είναι ο επίτιμος πρόεδρος. Ενώ έχουμε και επιστροφή της κυρίας Ρούλας Γκουβίτσα στα διοικητικά του Αστέρα, καθώς ανέλαβε τη θέση της υπευθύνου τύπου και δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου. Επίσης, οι πρώην πρόεδροι, ο Ανδρέας Παπαδάτος και ο κύριος Αντώνης Πατρινός, μετέχουν και αυτοί στο νέο σχήμα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κοτσιλίμπας. Ναι, ναι, σας ακούω. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Υπάρχει ένας θόρυβος, δεν ξέρω αν είναι από την γραμμή του κυρίου Γιώργου ή αν είναι σε εμάς. Εγώ δεν έχω κανένα θόρυβο, σας ακούω πολύ καλά. Ωραία. Κύριε Γιώργο, εχθές λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, ανεδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε εσείς περισσότερα γι' αυτό? Κοιτάξτε, μετά τη χρονιά που πέρασε κάναμε τον απολογισμό, εντάξει, δεν μείναμε στα αρνητικά και τον υποβασμό της ομάδος. Θελήσαμε να δώσουμε ένα καινούριο σχήμα και μια καινούρια μορφή γενικότερα στην ομάδα, ώστε από νωρίς να οργανώσουμε, να προγραμματίσουμε και να φτιάξουμε μια καινούρια ομάδα που αξίζει στην πόλη της Αμαλιάδας, έτσι, και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, μια και συμπεριλαμβάνει και ως Δήμος την ορεινή Ηλία, έτσι, και να συμπεριλάβει μέσα άτομα αξιόλογα, τα οποία με την συμμετοχή τους, ας πούμε, θα βοηθήσουν στην προσπάθεια να αναδειχθεί πάλι ο Αστέρας και να πρωταγωνιστήσει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έγινε Γενική Συνέλευση και διαμορφώθηκε, όπως
και εσείς είπατε προηγουμένως, στο σχήμα το συγκεκριμένο. Κύριε Γιώργο, πρώτος στόχος του νέου Συμβουλίου. Ο πρώτος στόχος είναι να οργανώσουμε σε σωστή βάση τα πράγματα, κάνοντας έναν απολογισμό, όπως σας είπα, να δούμε ποια ήταν τα λάθη, να μην τα επαναλάβουμε, τα θετικά να τα ενσωματώσουμε στην προσπάθειά μας και να θέτοντας το στόχο, ο οποίος για μας θα είναι η ομάδα να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι, να στελεχώσουμε την ομάδα με το επιχειρησιακό δυναμικό που είναι ο προπονητής, ο γυμναστής και οι ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε μαζί με το ΔΣ να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κύριε Γιώργο, από ό,τι μου είπατε και το απόγευμα, έχετε βγάλει μια επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τον τομέα της πρόσληψης προπονητή καθώς και τον καταρτισμού του ρόστερ. Σωστό, σωστό. Και όπως είπατε και προηγουμένως, η κυρία Ρούλα Κουβίτσα, η οποία έχει μια σοβαρή, ας πούμε, ιστορία στον Αστέρα και είναι μαζί μας τώρα και είναι τιμή μας, θα είναι και εκπρόσωπος τύπου, στην οποία καλό θα ήταν, επειδή θα υπάρχει μια φωνή από το ΔΣ, στο εξής να απευθύνεστε στην κυρία Κουβίτσα. Μας το είπατε και το απόγευμα. Καταρχάς, χαρά μας και τιμή μας να μιλάμε με την κυρία Κουβίτσα. Σωστό, σωστό. Είναι και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε κάποιες βασικές, ας πούμε, αρχές που θα εφαρμόσουμε στην ομάδα, ώστε ο καθένας να έχει το ρόλο του και την ευθύνη του και αυτή θα είναι τελικά ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε για όσο θα είναι αυτό το συμβούλιο. Ο κύριος Γιώργος Πανόπουλος θα έχει τη θέση του επίτιμου προέδρου της ομάδος. Σωστό, γιατί ο κύριος Πανόπουλος είχε... Όλοι το γνωρίζουν, ας πούμε, είχε δώσει τον εαυτό του για τον πρώην Πυφίο Πανόπουλου. Έτσι, έφερε την ομάδα σε ένα επίπεδο το οποίο ο τρόπος που κινηθήκαμε και αυτό που κάναμε ήταν ένας άθλος. Αγαπάει τον αθλητισμό ο κ. Πανόπουλος. Θα είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη νέα μορφή της ομάδος που είναι αθλητικός όμηρος Αστέρας Αμαλιάδας Παύλα Πανόπουλου. Και έτσι θα θέλαμε να και εσείς να αναφέρεστε ως όνομα, όχι Πύφιο Πανόπουλο, αλλά αθλητικός όμιλος Αστέρας Αμαλιάδας Παύλα Πανόπουλο. Αυτή θα είναι η ονομασία και αυτό θα είναι καλό να λέτε κι εσείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια τιμητική θέση, είναι τιμή για μας ο κ. Πανόπουλος να είναι μέσα στο Συμβούλιο και βέβαια θα είναι και για την ομάδα συνολικότερα θετικό η συμμετοχή του στα δρόμενα της ομάδας. Μακάρι να ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα στον Αστέρα Πανόπουλο. Η ομάδα η οποία ο Σύλλογος πλέον συνεχίζει από εκείνου την πορεία του όπως την χάραξε το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και έγινε η συγχώνευση. Κύριε Γιώργο, δεν ξέρω, θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Όχι, εμείς απλά θα κινηθούμε στο πλαίσιο που σας είπα και μένει να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα έγκαιρα προκειμένου να πετύχουμε τα επιμέρους που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε το στόχο μας. Και όπως σας είπα και πάλι, επιδίωξή μας είναι να μην υπάρχει πολυφωνία, θα υπάρχει στο Συμβούλιο, αλλά προς τα έξω θα υπάρχει μία φωνή και αυτή θα είναι και δεν θα υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό θα το εκπροσωπεί η κυρία Γκουβίτσα. Μάλιστα, θα ήθελα να το σεβαστείτε και καλό θα είναι να κοινοποιείτε προς τους φίλαθλους, τους ακροατές, τη θέση την επίσημη της ομάδας και όχι αυτό που θα ακούγεται από τρίτους και τέταρτους. Άλλωστε πολλά ακούγονταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και από εντάξει, ξέρετε... καλό είναι λοιπόν να μην παίζετε το σπασμένο τηλέφωνο. Ακριβώς. Η θέση της ομάδας θα εκφράζονται μέσα από την εκπρόσωπο της ομάδας που θα έχει την ευθύνη αυτή. Όπως είπα, προανέφερα, πάντως είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να μιλάμε με την κυρία Γκουβίτσα. Εμείς οι άνθρωποι του τύπου που θα έρχομαστε άμεσα επικοινωνία και εμείς μαζί. Εμείς αισθανόμαστε τυχεροί που την έχουμε στο Συμβούλιο. Κύριε Γιώργο, να σου πω την αλήθεια ότι εξεπλάγει όταν είδα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και είδα το όνομα της κυρίας Γκουβίτσα και σε όσους το μετέφερα, πραγματικά προκάλεσε εντύπωση και έκπληξη. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν είχε διαρρεύσει, ούτε σαν φήμη. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως λαός έχουμε μάθει να λειτουργούμε ως άτομα και αυτό είναι το κακό μας. Έχει τα θετικά του βέβαια.
Η δική μας η φιλοσοφία όμως ως πλέον ως συμβούλιο έχει να κάνει με το εμείς και όχι με το εγώ. Άρα λοιπόν μέσα στο εμείς μπορεί να συμμετέχουν όλα αυτά τα άτομα τα οποία έχουν μια διαδρομή, έτσι, μια καλή προς τα έξω μαρτυρία και έχουν και τη διάθεση να βοηθήσουν στο κομμάτι που προσπαθούμε να προωθήσουμε, τον αθλητισμό, διαπνεώμενοι από φύλαθο πνεύμα και με την λογική να αναδείξουμε τον αθλητισμό. Τίποτα άλλο περισσότερο. Κύριε Γιώργο, μια προσωπική μου ερώτηση τώρα που το σκέφτηκα. Τα παιχνίδια θα συνεχίσουν να γίνονται όπως γίνονταν μόνο στην Αμαλιάδα? Θα υπάρξουν και κάποια παιχνίδια που θα γίνονται και πάνω στο Πανόπουλο για να τιμούμε και λίγο την περιοχή την Ορεινή, η οποία... Έτσι, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Θα μπει το πλάνο, θα οργανωθούν, θα γίνουν συγκεκριμένα τα θέματα αυτά και θα ανακοινωθούν επίσημα πλέον από τον εκπρόσωπο της ομάδας. Την εκπρόσωπο της ομάδας. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα δεν είναι σωστό τώρα να λέμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ακόμα καταγράψει με ποιο τρόπο θα γίνει. Ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν ό,τι πούμε δεν θα ισχύει γιατί δεν το έχουμε συζητήσει και δεν το έχουμε αποφασίσει. Άλλωστε όπως είπατε μένει... πρώτα πρέπει να γίνει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και από εκεί σωστό. Και πέρα. Σωστό. Αυτά μένει να τα συζητήσουμε στο συμβούλιο πώς θα οργανωθούν τα πράγματα και πώς θα υλοποιηθούν μέσα στην ποδοσφαιρική χρονιά και θα είμαστε ακριβείς και συγκεκριμένοι και δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτό. Μάλιστα. Άρα καλό είναι να περιμένετε να υπάρχει επίσημη αυτή και δεν θέλω να λέω προσωπικές μου απόψεις. Mm-hmm. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το καλύτερο στην ομάδα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Και πριν να προχωρήσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ξέρω κύριε Εντίνο αν θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την πορεία του Αστέρα στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Καλό θα ήταν να είναι καλή. Φαίνεται ότι υπήρχαν προβλήματα. Αλλά από ό,τι άκουσα τώρα από τη συζήτηση που έκανε με τον κύριο Κοτσίλιμπα, βλέπω ότι άρχισαν να ασκούνται σοβαρά με την ομάδα και οι άνθρωποι της Αμαλιάδας και οι άνθρωποι από το Πανόπουλο. Έχουμε να βρει το δρόμο του Αστέρα. Έχω δουλέψει, είναι μεγάλο σωματείο. Είχα δουλέψει όταν ξανανέβηκε στη Δέλτα Εθνική, ξαναέπαιζε στο τοπικό και αλλάξαμε κατηγορία, πήγαμε στη Δέλτα Εθνική, όταν είχε κάνει την πλήρη ανανέωση με πολλά νέα παιδιά. Έχει ποδοσφαιριστές από την Αμαλιάδα, πιστεύω μπορεί να στηριχτεί και σε ποδοσφαιριστές από την Αμαλιάδα, αλλά από τη στιγμή που θα οργανωθεί με αυτά που άκουσα, πιστεύω ότι ο Αστέρας θα βρει το δρόμο του και θα πάει στην κατηγορία που του ανήκει τουλάχιστον και πιο πάνω. Μάλιστα. Επανερχόμενοι θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα και για τις υπόλοιπες ομάδες μας μαζί, έχοντας βέβαια πάντα στην παρέα μας τον κύριο Ντίνο Ράπτη. Σε λιγάκι και πάλι κοντά σας. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε μας στους τοπικούς εμπόρους. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα.
πλακάκια, είδη γήινης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Τα καταστήματα Παράς καλωσορίζουν την ψηφιακή εποχή στο νομό Ηλίας και σας προσφέρουν ψηφιακός δέκτης κρύπτο μόνο 18,90 στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τηλεόραση Samsung 22 ιντσών μόνο 159€. Τηλεόραση Full High Definition 32 ιντσών μόνο 199€. Τηλεόραση Full High Definition 39 ιντσών μόνο 299€. Και κάντε τις αγορές σας με όσες δόσεις θέλετε από 10€ το μήνα. Καταστήματα Παράς. Πύργος Πατρών 68. Τηλέφωνο 26 21 0 20 222. Αμαλιάδα, πρώτο κατάστημα Καλαβρίτων 24. Δεύτερο, Μέγκα Παράς, Τέρμα Ναβαρίνου. Τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Και στο www.paras.gr. Όταν ο κόσμος γύρω σου είναι τόσο μικρός, κάτι πρέπει να κάνεις για να μεγαλώσεις σωστά. Παιδικό όνειρο. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Τρεις όροφοι. 800 τετραγωνικά. Με καροτσάκια, relax, είδη βρεφανάπτυξης, κούνιες των μεγαλύτερων εταιριών της Ευρώπης εισαγωγής μας. Βαπτιστικά, ρούχα εγκυμοσύνης, εσώρουχα για όμορφες και κομψές μαμάδες. Είδη ρουχισμού για τις πρώτες μέρες του μωρού. Αξεσουάρ μωρού για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βόλτα. Παιδικά ρουχαλάκια επώνυμων εταιριών που ξεχωρίζουν με το στυλ, τα σχέδια, τα χρώματα και όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παιδικό όνειρο, όταν γύρω από το μικρό κόσμο βρίσκεσαι εσύ. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι, Ρουσόπουλος. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Ψάχνεις για σπαστές πόρτες, γκαράζ και καταστημάτων. Με πιστοποιημένη κομψότητα, εξαίρετη αντοχή, τεχνολογία, προστασία, ασφάλεια. Κατασκευή σπαστών πορτών κατοικίας και βιομηχανίας. Με εντολή προστασίας στο κλείσιμο. Με πιστοποίηση ποιότητας. Σειρώμενες και ανοιγόμενες γκαραζόπορτες σπιτιών και καταστημάτων, τηλεχειριζόμενες και χειροκίνητες. Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Για κοπή και διάτρηση των πάνελ. Έμπειροι τεχνικοί φροντίζουν για τη μελέτη, την κατασκευή και την τοποθέτηση των πορτών σε οποιοδήποτε μέγεθος είναι. Όλα μας τα προϊόντα έρχονται στο χώρο σας πακεταρισμένα με ειδικά μηχανήματα πακεταρίσματος για περισσότερη προστασία από μικροχτυπήματα και γρατζουνιές. Ρωτήστε μας για βιομηχανικές πόρτες, φυσούνες, ράμπες φορτοεκφόρτωσης, βυθιζόμενους οδοφράχτες. Automatic Door Systems. Κωνσταντίνος Πλατής. Ολυμπίων 62, Πύργος Ηλίας.
Επανήλθαμε λοιπόν στην εκπομπή μας έχοντας κοντά μας τον Ντίνο το Ράπτη και όπως σας ανέφερα και στο ξεκίνημα, στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο ποδοσφαιριστής ο Γιώργος ο Νεοφώτιστος, καθώς επίσης και ο Ηλίος ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, ο Δημήτρης ο Μαχαίρας. Τα παιδιά είναι ήδη εδώ, κύριε Ντίνο, τα έχουμε ήδη καλωσορίσει. Ναι, τα καλωσορίσαμε. Ναι. Κύριε Ντίνο, αναφερθήκαμε πριν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Αστέρα. Πώς κρίνατε την πορεία της Δόξας Νέας Μανουλάδος και της Βάρδας? Θέλω να πιστεύω ότι ήταν απόλυτα πετυχημένες. Η ΜΕΝ Δόξα έκανε πιο σημαντική πορεία, εξασφάλισε την κατηγορία πολύ πιο νωρίς, αλλά και η Βάρδα έμεινε στην κατηγορία αυτό που δικαιούνταν ουσιαστικά πέτυχε. Και θέλω να το συγχαρώ και εύχομαι να παραμένουν στην κατηγορία, γιατί είναι και καλό για το ηλιακό ποδόσφαιρο και καλό για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες σίγουρα είναι προς τιμή τους να έχουν ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρωταθλήτρια στον όμιλό μας και για το σκοπό αυτό, άλλωστε, θα έχουμε και σε λιγάκι, μάλλον ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον συνάδελφο από την Αργολίδα, τον Κοσμάτο Γεωργίου. Η Ερμιονίδα. Κύριε Ντίνο, θέλω το σχόλιο σας αργότερα, καθώς, όπως είπα, έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κοσμά Γεωργίου. Κοσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία, καλησπέρα από την Ερμιονίδα. Η Ερμιονίδα, λοιπόν, πρωταθλήτρια του ομίλου μας και ετοιμάζεται ήδη για την Β' Εθνική. Ετοιμαζόμαστε ήδη για την Β' Εθνική. Την Κυριακή έγινε η πρώτη γενική συνέλευση. Έγινε ένας οικονομικός και διοικητικός απολογισμός από τον απερχόμενο, από ό,τι φαίνεται, πρόεδρο, τον κύριο Ιωσήφ Μερτήρη. Και αύριο Τετάρτη θα γίνει μια δεύτερη, η οποία θα συγκληθεί η πενταμελής επιτροπή, η οποία θα τρέξει την δημιουργία της ΠΑΕ και ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, το νέο ποδοσφαιρικό τμήμα. Κοσμά, δεν υπάρχει πρόβλημα, παρότι βέβαια ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διοικητικό πρόβλημα, υπάρχει διάδοχη κατάσταση? Συνήθως οι πρόεδροι λένε ξεκινάω να φύγω και στην πορεία πιστεύω ότι κάπου ανακαλούν. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Και το μεταξύ ο κύριος Μερτήρης είναι και ο μοναδικός που μπορεί να τρέξει για τη δημιουργία μιας ΠΑΕ, αφού ήδη έχει την εμπειρία από το Παναργιακό, όταν ήταν ήδη στην Β' Εθνική, σαν νόμιμη εταιρεία. Τα δύο δικά μας τα παιδιά, Κοσμά, ο Γιάννης Σοκολόκας και ο Κώστας Βλαχόπουλος, έχουν κάνει κάποια συζήτηση, θα παραμείνουν, τι ξέρεις? Ξέρω ότι έχει γίνει με τον πρόεδρο, με τον κύριο Μερτήρη, κάποια συζήτηση, δεν ξέρω τι αποτελέσματα είχαν, γιατί εντάξει. Άλλα τα μεγέθη τώρα της Β' Εθνικής, οι απαιτήσεις. Ο Κώστας Βλαχόπουλος, σαν πρώτο σκόρερ, πιστεύω λογικά θα έχει κάποιες απαιτήσεις. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Mm-hmm. Προσωπική μου άποψη. Αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Σε μια κατηδία συζήτηση που είχαμε τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την Ερμιονίδα, από την αγωνιστική τους, το τι προσφέρανε εδώ στην Ερμιονίδα και μου λέει εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Τώρα τι έχει υποθεί μεταξύ της διοίκησης και των από δύο ποδοσφαιριστών, χαρά Θεού θα ήταν να μείνουν τα παιδιά. Πιστεύω προσφέρανε πάρα πολλά και οι δύο. Καλά, ειδικά για τον Κώστα του Βλαχόπουλο θα το συζητήσουμε, που από ατυχία δεν βγήκε πρώτο σκόρερ. Έτσι, έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο γύρο και μισό από τον πρώτο, από ό,τι θυμάμαι, μετά τον αγώνα του Παναργιακό, που δεν είχε πετύχει ούτε γκολ. Είχε και ένα τραυματισμό, ο οποίος τον επανέφερε στους αγωνιστικούς χώρους και τον βγήκε ντούρος, ας το πούμε, από αυτή την ιστορία, από το τραυματισμό του αυτό. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν τα καλύτερα και για τους δύο ποδοσφαιριστές μας. Κοσμά, ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ερμιονίδα, είδαμε ότι τον Παναργιακό, πρόεδρος στον Παναργιακό είναι πλέον ένας δικός μας άνθρωπος, ο Λεωνάρντο Κουράτολο, ο Ιταλός επιχειρηματίας, ο οποίος περίπου 1,5 χρόνο ήταν, για να ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, εδώ πρόεδρος στον Αστέρα Μαλλιάδος, ενώ πέρυσι είχε και ανάμειξη στα διοικητικά του Πανηλιακού, ενώ τη λήξη της αγωνιστική περίοδο ήταν και στο Συμβούλιο της Καλαμάτας. Μάλιστα. Έχουμε κάποια νεότερα σχετικά με το Παναργιακό, ξέρεις κάτι? Δεν γνωρίζω κάτι, Μαρία μου, σχετικά με, με τον Κουράτολο. Επειδή είναι και η απόσταση και με τον Παναργιακό, με το Άργος, έχω ενημερωθεί ότι είχε
αναλάβει ο κύριος Κουράτολο, αλλά από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάποια πράγματα. Ο Ερμής Κιβερίου ήταν η ομάδα που έκανε την έκπληξη. Και δεν το περίμενε κανένας. 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 Που υπήρχε το μεγάλο όνομα, πιστεύω, ήταν η Σπάρτη, έτσι. Ακριβώς. Κι όμως. Κι όμως έγινε στο 94. Στο 94, γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας ποτέ δεν τελειώνει άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Mm-hmm. Τα παιδιά το παλέψαν, είχαν πραγματικά, από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Κούρος, 46 αγώνες δεν είχαν χάσει. Δεν είναι λίγο. Μάλιστα. Άρα φάνηκε ότι δεν ήταν τυχαία η πορεία τους και η παρουσία τους στο πρωτάθλημα Αργολίδος και αυτό το επιβεβαίωσαν και στα μπαράζ. Και στο κύπελλο Ερασιτεχνών, έτσι. Ακριβώς. Έφτασε στον τελικό και τώρα έχασε στην Κόρινθο. Ακριβώς, ναι, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από το σταθμό σας για τον χρόνο που μου δώσατε να μιλήσουμε κι εμείς εδώ από την Ερμιονίδα, αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχες τηλεοπτικές εκπομπές. Βέβαια δεν θα χαθούμε γιατί... Θα σταθούμε και στη Β' Εθνική. Έχουμε μια κατηγορία παραπάνω. Παλιακό Ερμιονίδα βέβαια. Εύχομαι να είναι τουλάχιστον τις πρώτες αγωνιστικές μεταξύ μας αγώνας κάπου εκεί στον πύργο. Να καταφέρω να έρθω και προς να σας δω και προς εκεί. Λοιπόν, Κοσμά, σε ευχαριστώ θερμά γιατί όποτε και να σου ζήτησα να βγεις στην εκπομπή μας, δεν μας χάλασε κατήρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χαρά μου, Μαρία. Να πω καλό καλοκαίρι σε όλους τους φιλάθλους της Ηλίας πάνω απ' όλα και στην Ελλάδα και τις ξέρω σε παρακολουθάνε πανελλαδικά μέσω διαδικτύου. Και με το καλό να βρεθούμε από το φθινόπωρο. Από φθινόπωρο εννοείται, όπως είπαμε, Ερμιονίδα και Πανηλιακός θα συναντηθούν φέτος. Λοιπόν, Κοσμά, σε ευχαριστούμε θερμά και σε σένα ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Επίσης, καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να είστε καλά, λοιπόν. Και να πω ότι σε λιγάκι θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον συνάδελφο από την Καλαμάτα, τον Σωτήρη τον Γεωργούτσο. Κύριε Ντίνο, ένα σχόλιο για την πρωταθλήτρια ομάδα μας, την πρωταθλήτρια ομάδα του ομίλου μας. Φάνηκε από την αρχή ότι αυτή η ομάδα θα είναι βασική διεκδικήτρια και η διάρκεια της την έκανε να είναι και πρωταθλήτρια. Παρουσίασε σημαντική σταθερότητα από ό,τι παρακολουθούσα. Βέβαια, αυτό που ήθελα να πω εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα για την δύο παιδιά, τα οποία μπορώ να τα πω και δικά μου. Πολύ περισσότερο ο Γιάννης Κολόκας, ο οποίος ξεκίνησε από τους μικρούς του Πανηλιακού, ο οποίος ό,τι πέτυχε, το έχει πετύχει με πολλή δουλειά. Και ο Κώστας Βλαχόπουλος, ο οποίος τον είχαμε παλιότερα στην ομάδα νέων του Πανηλιακού και από εκεί ξεκίνησε η ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχουν δουλέψει και μαζί μου και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά και καταπληκτικά σαν άτομα. Ακριβώς. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και εμείς λοιπόν να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα παρακαλούσε και το κοντρόλ μας, αν είναι δυνατόν, να καλέσει σιγά σιγά και το Σωτήρη τον Γεωργούτσο. Κύριε Ντίνο, πώς κρίνετε την πορεία της Καλαμάτας? Δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα δεν είσαι κοντά, Μαρία, να ξέρεις τι συμβαίνει στην κάθε ομάδα, δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Πάντως δεν δικαιολογείται μία Καλαμάτα ολόκληρη να μην μπορεί να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα σε αυτή τη γάμα εθνική. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλα βγάζουν μεταξύ τους, αλλά φαίνεται ότι αυτή η ομάδα δεν είναι η ομάδα των παρελθόντων χρόνων. Ακούω διάφορα, υπάρχουν διαμάχες μεταξύ τους. Και βέβαια αυτά είναι και συμπτώματα τα οποία δείχνουν και την παρακμή της ομάδας, μάλλον. Μάλιστα. Όντως, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα βρίσκεται σε μία κατάσταση όπως ήταν ο Πανηλιακός τα τρία χρόνια που μείνει στην Δέλτα Εθνική. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να τη στηρίξουν. Και βέβαια δεν φτάνει μόνο να είναι ο κόσμος κοντά της, πρέπει να οργανωθεί και να είναι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι θα ασχοληθούν σοβαρά με την ομάδα και να βάλουν στόχους τους οποίους θα πετύχουν έστω και μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Κύριε Ντίνο, δεν ξέρω αν θα θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο για την γάμα εθνική όπως την παρακολουθήσατε. Είναι μια κατηγορία η οποία δεν μπορεί να την εντάξει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Σίγουρα όμως έχει δίνει ενδιαφέρον σε πολλές πόλεις μαζί. Δεν ξέρω αν πρέπει να παραμείνει έτσι αυτή η κατηγορία, αν πρέπει να γίνει μια τρίτη εθνική σε επίπεδο δύο ομίλων μόνο. Αλλά και πάλι με την οικονομική κρίση που υπάρχει στις ομάδες και στην κοινωνία μας βέβαια, σίγουρα δεν συζητάμε καν ότι μπορούν να διατηρηθούν ομάδες στη γάμα εθνική των δύο ομίλων με αυτές τις οικονομικές δυνατότητες. Και από εκεί,
Όντως, πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα για όλες τις ομάδες. Βλέπουμε να πούμε και να πούμε και στον κόσμο μας ότι ο ΠΑΟ Βάρδας αύριο έχει την δεύτερη γενική της συνέλευση. Αύριο στις 8.30 ώρα το βράδυ στο πρώην Δημαρχείο της Βάρδας η ομάδα της Βουπρασίας θα έχει τη δεύτερη γενική της συνέλευση. Η πρώτη είχε γίνει προ περίπου 10 ημερών. Δεν υπήρξαν κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα. Και ο Γιάννης Ολέτζας είχε θέσει κάποιους όρους. Μάλιστα μου είχε δηλώσει ότι ουσιαστικά ξεκινούσαν από μηδενική βάση το θέμα του Συμβουλίου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το διάστημα, το δεκαήμερο, έχουν γίνει κάποιες ζυμώσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουν και όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε αύριο. Ενώ να πούμε στον κόσμο ότι η Δόξα Νέας Μανολάδος δεν έχει ακόμα ορίσει την γενική της συνέλευση, κάτι πάντως που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Κύριε Ντίνο, πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να καταρχάς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, είτε σαν ποδοσφαιριστής, είτε σαν προπονητής. Και παίρνοντας είστε προπονητής σε ομάδες, όπως έχετε περάσει παλιότερα και από τον Πανελλαδικό, ήσασταν και ένας άνθρωπος που έχετε, μάλλον αναφέρατε πριν και τον Γιάννη τον Κολόκα και τον Κωστό Βλαχόπουλο, ήταν από τα παιδιά που είχατε εσείς. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί και με τις ακαδημίες. Κύριε Ντίνο, στα χρόνια πώς έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, αυτό το διάστημα, υπάρχουν ταλέντα κατά τη γνώμη σας στο ηλιακό ποδόσφαιρο? Υπάρχουν ταλέντα, σίγουρα υπάρχουν ταλέντα. Αλλά το ταλέντο δεν φτάνει μόνο, Μαρία. Κάποια στιγμή, δυστυχώς, κάποια παιδιά πολύ νωρίς νομίζουν ότι έγιναν ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεσαι ποδοσφαιριστής ξεκινώντας. Θέλει πολλή δουλειά και θέλει και πολλή υπομονή και πολλή επιμονή. Μερικοί βιάστηκαν να αλλάξουν κατηγορίες, να πάνε πιο ψηλά, κάναν όνειρα τα οποία είναι λογικό να τα κάνουν και λογικό είναι κάθε παιδί να έχει στόχους, αλλά πρέπει τους στόχους αυτούς να τους επιδιώκει μέσα από δουλειά και πολλή υπομονή. Εξελίχθηκαν παιδιά, αλλά πέσανε όμως αρκετά παιδιά και στην πτώση του ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή το ποδοσφαίρο στην Ελλάδα δεν είναι και στα καλύτερά του. Το βλέπουμε όλοι σε όλα τα επίπεδα. Από την Super League που έχουμε, η οποία αν βγάλεις μία-δύο ομάδες, όλες οι άλλες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αν λειτουργούσε πραγματικά το ποδόσφαιρο, ίσως δεν θα έπρεπε να λειτουργούν καν σαν εταιρείες. Κάθε φορά βλέπουμε ομάδες καταχρεωμένες, κάθε χρόνο να αδειοδοτούνται για να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και απορώ δηλαδή πώς εκεί που λέμε ότι κάποια ομάδα δεν έχει δυνατότητα να μπει στο πρωτάθλημα, όχι μόνο μπαίνει, αλλά κάνει και μεταγραφές και την ίδια ώρα αυξάνει και τα χρέη της. Ίσως κάποια παιδιά πέσαν και στη χειρότερη περίοδο της ποδοσφαιρικής κατάστασης στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα, αλλά πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν φτάνει το ταλέντο μόνο. Πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο και να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Αν και εγώ θα πρότεινα στα παιδιά τα νεότερα ότι να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό σαν σπορ, μπορεί να κάνει νορμάλ άτομα, να κοινωνικοποιήσει άτομα, να τα κάνει να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, να ελέγχουν τον εαυτό τους, αλλά από εκεί και πέρα μην έχουν μόνο πρωταρχικό στόχο αυτό, καλά είναι να κοιτάξουν να βρουν και λύσεις άλλες για επαγγελματική κατεύθυνση, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολλά παιδιά να θεωρούν ποδόσφαιρο το ότι παίζουν σε τοπικές κατηγορίες, και να περνάνε τα χρόνια και να βρίσκονται σε μια ηλικία μετά που να μην έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους και να ψάχνονται και να μην μπορούν να βρουν άκρη. Αφού παίζουν ερασιτεχνικά, καλά είναι πρώτα να επιδιώξουν να βρουν κάποια δουλειά ή κάτι ή να σπουδάσουν, να διεκδικήσουν επάγγελμα μέσα από σπουδές, που είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα για όλη την νεολαία, αλλά τουλάχιστον να μην σταματήσουν να έχουν την ελπίδα ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και να τα διεκδικούν, γιατί η νεολαία αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ότι είναι λίγο παρατημένη και αυτή και είναι κρίμα. Πρέπει να μπει μπροστά και να αναλάβει τα ηνία της κατάστασης, γιατί ναι μεν δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά το να μένει και αμέτωχη όμως δεν είναι λύση. Μάλιστα, όπως είπα και πριν, ότι στην απόψη μας εκπομπή θα έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις με τους συναδέλφους από διάφορες περιοχές. Και αφού ακούσαμε τον συνάδελφο από την Αργολίδα προηγουμένως, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον συνάδελφο από τη Ζάκυνθο, το Σοκράτη το Λιβαδά. Είναι ο Σοκράτης στην γραμμή μας? Ναι, το ακούω μια χαρά, δεν ξέρω εσύ να με ακούτε. Σοκράτης, ακούμε. Καλησπέρα.
Χαίρετε. Να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου που ήταν τις προάλλες. Δεν σε ξέχασα. Απλά δεν το φέρει κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ στην ξαδέρφη μου, την αγαπημένη που έχει σήμερα γενέθλια. Περιμένει να το ακούσει και να είναι και συνονόματι. Περιμένει να το ακούσει και πρέπει να της τα πω. Και ευτυχώς μου το υπενθύμησες. Μάλιστα. Ναι, δεν σε ρωτάω πόσο χρόνο κλείνεις, αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι αδιάκριτη ερώτηση, αλλά εντάξει. Εντάξει, όχι. Μικρή, μικρή, πολύ. Φαίνεται, τη δηλώνω εγώ την ημερομηνία. Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. Είσαι μεγαλύτερο, Σοκράτη. Δεν πειράζει, λίγο, λίγο. Λίγο, λίγο. Καταρχάς να πούμε ότι ο Σοκράτης είναι και άρρωστος σήμερα. Σοκράτη, ευχαριστούμε που σε καθυστερούμε μέχρι τέτοια ώρα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια χαρά είμαι. Μου πέρασε, δεν ήταν. Ήταν κάτι, ξέρεις, παροδικό της εποχής. Μικροείωση που λέμε. Αλλά είναι ο κόσμος. Λοιπόν, Σοκράτη, ακούμε τα τελευταία νέα από το νησί. Τι γίνεται, τα πρωτάθλημα τα έχουν τελειώσει. Τι κάνει Ζάκυνθος αυτό το διάστημα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εδώ πλέον έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις για τη νέα χρονιά. Ξέρεις τώρα, είναι η πρώτη φορά που το νησί έχει δύο ομάδες ποδοσφαιρικές σε τόσο υψηλό επίπεδο, δηλαδή Β και Γ εθνική κατηγορία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας και σίγουρα το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει, περιέχει ένα ένιγμα για το πώς θα είναι η νέα περίοδος. Με την έννοια ότι από τη μια είναι ο ΑΠ Ζάκυνθος που είναι στη Β εθνική κατηγορία, από την άλλη είναι ο αθλητικός όμιλος ποδοσφαίρου Ζακυνθιακός που για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει τη γάμα εθνική κατηγορία και σίγουρα αυτό το πείραμα είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε και εμείς προσωπικά πώς θα εξελιχθεί. Ξέρεις, ένα νησί 40-50 χιλιάδων κατοίκων περίπου, το να έχει δύο ομάδες τόσο μεγάλες κατηγορίες, μια απόλυτα επαγγελματική και μια ημιεπαγγελματική, παύλα αεραστεχνική, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζω, τη γάμα εθνική, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Είχαμε μόνο μια ομάδα στη γάμα εθνική παλιότερα για 6 συνεχόμενα χρόνια τον ΑΠ Ζάκυνθος, από εκεί πέρα υπήρχαν ομάδες στην παλιά Δέλτα εθνική, οι οποίες έκαναν την προσπάθειά τους, ανέβαιναν στην κατηγορία, αλλά κατά μια διαβολική συγκυρία είχαν όλες υποβιβαστεί. Και υπήρχε έτσι μια μικρή κατάρα για τις Ζάκυνθινες ομάδες ό,τι αφορά τη Δέλτα Εθνική. Από εκεί και πέρα, φέτος είχαμε τον ΑΠ Ζάκυνθος που ανέβηκε στην Β' Εθνική κατηγορία μαζί με τον Πανηλιακό, με την περίφημη άνοδο των τεσσάρων, ας πούμε. Ακριβώς. Που είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα έλεγα ότι συγκλώνησε το νησί, έτσι και ο κόσμος ξαναήρθε κοντά στην ομάδα μετά από ένα χρόνο, έτσι που τα πράγματα ήταν κάπως περίεργα. Και τώρα έρχεται και η άνοδος του Ζακυνθιακού που στον Όμιλο που ήμασταν πάλι, συναντηθήκαμε όλοι εδώ οι όμορφοι νομοί με τον Άρη Αρχαίας Ολυμπίας και τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι και ο Ζακυνθιακός λοιπόν θέλει να ζήσει το όνειρό του στη γάμα εθνική κατηγορία, ένα μεγάλο στοίχημα εκεί για τους ευθύνοντες του σωματείου, για το προπονητικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές, προσπαθώντας να χαράξει μια διαφορετική γραμμή από τον ΑΠΣ με την έννοια ότι ο Ζακυνθιακός στηρίζεται μόνο σε ντόπιους ποδοσφαιριστές, όπως έχουν δηλώσει οι ευθύνοντες του σωματείου. Και ουσιαστικά είναι ένα, πώς να το πω, είναι μια γοητευτική χρονιά αυτή η οποία έρχεται. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο και για τις δύο ομάδες να σταθούν. Γιατί και η Β' Εθνική θα γίνει πιο δύσκολη, όπως ξέρεις και εσύ, τη νέα χρονιά, γιατί θα υπάρχουν 7 ομάδες από κάθε όμιλο, βόρειο νότιο όμιλο που θα υποβιβάζονται και θα έχουμε ουσιαστικά 14 ομάδες που θα πούν αντίο στην Β' Εθνική τη νέα χρονιά. Και φυσικά τη Ζάκη δεν θέλουν με τίποτα να είναι μία από αυτές τις 14 ομάδες. Και από την άλλη μεριά και η Γάμα Εθνική γίνεται πολύ πιο δύσκολη από όταν φέτος με 4 ομίλους, με 61 ομάδες και σίγουρα και ο Ζακυνθιακός από τη δική την πλευρά θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες δημόσιες. Ναι. Για τη Γάμα Εθνική πάρα πολλά τα έξοδα. Ναι, είναι πολλά τα έξοδα και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες δημόσιες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα επιτελεία, να το πω έτσι, των δύο ομάδων, και μιας και μιλάμε για τη Γάμα Εθνική, το επιτελείο, η διοίκηση του Ζακυνθιακού έχει από τώρα ξεκινήσει την προσπάθειά της για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη η ομάδα τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, θα δούμε. Αλλά θέλουν να τα κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ό,τι μπορούν να κάνουν, δηλαδή από πόρους, από έσοδα, από διαφημίσεις, χορηγούς, να κλείσουν μεταγραφές, να κρατήσουν παίκτες από το υπάρχον ρόστερ. Γενικά θέλουν να τα ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί το θέλουν πάρα πολύ να μείνουν στη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι για αυτούς το παν, θα έλεγα. Μάλιστα. Σοκράτη, δεν ξέρω αν θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, σε ό,τι αφορά την Ζάκυνθο, την ομάδα της Β' Εθνική, θέλω να πω ότι και η Ζάκυνθος του χρόνου θα είναι διαφορετική σε σχέση με φέτος.
γίνεται μια προσπάθεια για μια ανοικοδόμηση, θα έλεγα, του ερασιτέχνη με κάποιες ομάδες στο τοπικό πρωτάθλημα να λειτουργούν ισοτικά σαν δορυφόροι, με τη δημιουργία μιας γυναικείας ομάδας. Γενικότερα και εκεί θέλουν να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις όποιες υποθέσεις υπάρχουν, γιατί ξέρουν ότι του χρόνου το πρωτάθλημα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Και ουσιαστικά καταλαβαίνεις ότι παρότι η εποχή εδώ δεν είναι νεκρή εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, εμείς εδώ ξε το Θεό έχουμε ήλιο να γεμίσουμε τις σελίδες της εφημερίδας μας. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σοκράτη, σε ευχαριστώ για πολλωστή φορά. Που να είσαι καλά, μα είμαι καλό καλοκαίρι. Εύχομαι και του χρόνου με υγεία. Ναι. Λοιπόν, ήλια, καλό καλοκαίρι. Για την εκπομπή σου. Θα τα πούμε το καλοκαίρι πρώτα ο Θεός. Βεβαίως. Στη Ζάκυνθο. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σοκράτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε κύριε Ντίνο και τον συνάδελφο από τη Ζάκυνθο που μας είπε τα τελευταία νέα από τις ομάδες της Ζάκυνθου. Αφού αναλύσαμε για εθνική και τα τοπικά, έρχεται και το Μουντιάλ. Αυτό περιμένουμε. Προγνωστικά και προβλέψεις. Αυτό το περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον. Πιστεύω είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Βέβαια έχει γίνει καθαρά εμπορικό πλέον. Είναι ένα ποδοσφαιρικό θέμα που το καθορίζουν οι εταιρείες πλέον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει την ποδοσφαιρική την αξία του. Προβλέψεις. Πιστεύω ότι τέσσερις ομάδες που με έχουν εντυπωσιάσει μέχρι τώρα είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και αυτή μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν και λόγω έδρας και λόγω καλής ομάδας. Τους Γερμανούς βλέπω να έχουν πολύ καλή ομάδα, όπως πάντα. Και βέβαια οι Ισπανοί, οι οποίοι αν πετύχουν να λύσουν και τα εσωτερικά προβλήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, γιατί η Ισπανία ξέρουμε ότι είναι μια εθνική ομάδα, αλλά είναι μια εθνική ομάδα η οποία βγαίνουν τα προβλήματα καμιά φορά των τοπικών αυτόνομων κινήσεων Βαρκελόνης, Βάσκων και Ανδαλουσιάνων. Αλλά αυτές οι ομάδες και πιστεύω ότι είναι οι πιο ισχυρές, οι τέσσερις. Βέβαια δεν μπορεί να προκαταλάβεις ποτέ απόλυτα. Η γνώμη μου είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες, αλλά αυτή που περιμένω να δω, γιατί με είχε εντυπωσιάσει δύο παιχνίδια που την είχα δει και είδα και τώρα ότι είναι από τις πιο νεανικές ομάδες και με ένα φοβερό σύνολο, είναι το Βέλγιο. Το οποίο πραγματικά περιμένουμε με αγωνία να δω τι εικόνα θα παρουσιάσει αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αφενός μεν έκανε μια εκπληκτική πορεία, την έχω δει στα παιχνίδια που είπα και πριν και μου άρεσε υπερβολικά. Και είναι μια ομάδα η οποία, αν κοιτάξουμε το σύνολο των ποδοσφαιριστών, δεν ξεπερνάει κανένα στα 30 χρόνια. Είναι κάτω από 30 χρόνια όλοι. Τρεις μεγαλύτεροι είναι 29 και είναι πολύ νεανική ομάδα. Περιμένω να δω. Αν βέβαια η Ισπανία κατορθώσει, που είμαι και θαυμαστής της, και πάρει πάλι το πρωτάθλημα, θα είναι φοβερή επιτυχία μια εθνική ομάδα να παίρνει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ευρώπης μαζί. Γιατί μέχρι τώρα είδαμε ότι έχει δύο ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο ενδιάμεσα που το έχει κερδίσει. Θα γράψει ιστορία μάλλον, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει η ομάδα αυτό. Και για την εθνική μας. Η εθνική μας πρέπει να δεχτούμε όλοι καταρχάς ότι είναι πολυτέλεια που το ελληνικό ποδόσφαιρο κατορθώνει τα τελευταία χρόνια και είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχω την εντύπωση ότι η εθνική μας δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα, είναι πάνω από την εικόνα του ποδοσφαίρου μας. Το ποδόσφαιρο μας δεν είναι αυτό που δικαιωματικά λέμε η εθνική πρέπει να προκρίνεται. Ίσως η αποκεκτημένη ταχύτητα μετά το Euro, ίσως αυτή έχει περάσει μια λογική στην εθνική ομάδα διαφορετική εντελώς από τα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Πάντως πρέπει όλοι να τη βγάλουμε το καπέλο και να δεχθούμε ότι κάτι που μας εκπροσωπεί απόλυτα θετικά στην Ευρώπη είναι το ποδοσφαιρό μας αυτή τη στιγμή. Η εθνική δηλαδή είναι απλά, μάλλον η βιτρίνα ενός ποδοσφαίρου που είναι ανύπαρκτο για μένα. Ναι, είναι ανύπαρκτο. Αλλά η εθνική μας είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Και κάπου εδώ πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Ντίνο Ράπτη για να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Μαχαίρα και τον Γιώργο τον Νεοφώτιστο. Κύριε Ντίνο, δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που έχουμε ξεχάσει για οποιοδήποτε θέμα. Όχι, Μαρία, θα ήθελα να σου ευχηθώ να συνεχίσει την εκπομπή, την πετυχημένη εκπομπή που έχει. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι, όσο μπορεί να λέμε καλό καλοκαίρι με την εικόνα της κοινωνίας που έχουμε. Αλλά όχι μόνο με την κοινωνία πλέον, έχει να κάνει και καθαρά με τον καιρό.
Ναι, και ο καιρός πιστεύω ναι, πρέπει να ηρεμήσει κι αυτός. Μήπως και ο καιρός είναι η εικόνα της κοινωνίας μας. Τελικά. Επομένως, ας μην αρχίζουμε και λέμε καταθλιπτικά πράγματα. Εύχομαι να περάσει καλά το καλοκαίρι, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ηλίας. Και εύχομαι οι ομάδες να σιγά σιγά να αρχίζουν να συγκροτούνται τα ΔΣ και να έχουμε, αν είναι δυνατόν, καλύτερη εικόνα ποδοσφαιρική του χρόνου. Κάθε χρόνο να παρουσιάζουμε καλύτερη εικόνα, μάλλον. Λοιπόν, κύριε Ντίνος, και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στην τελευταία μας εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αφού αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον κύριο Ντίνο Ράπτη, να πούμε ότι επανερχόμαστε σε λιγάκι και πάλι κοντά σας, έχοντας την παρέα μας τον Δημήτρη τον Μαχαίρα και τον Γιώργο τον Νεοφώτιστο. Ψάχνεις για σπαστές πόρτες, γκαράζ και καταστημάτων. Με πιστοποιημένη κομψότητα, εξαίρετη αντοχή, τεχνολογία, προστασία, ασφάλεια. Κατασκευή σπαστών πορτών κατοικίας και βιομηχανίας. Με εντολή προστασία στο κλείσιμο. Με πιστοποίηση ποιότητας. Σειρώμενες και ανοιγόμενες γκαραζόπορτες σπιτιών και καταστημάτων, τηλεχειριζόμενες και χειροκίνητες. Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Για κοπή και διάτρηση των πάνελ. Έμπειροι τεχνικοί φροντίζουν για τη μελέτη, την κατασκευή και την τοποθέτηση των πορτών σε οποιοδήποτε μέγεθος είναι. Όλα μας τα προϊόντα έρχονται στο χώρο σας πακεταρισμένα με ειδικά μηχανήματα πακεταρίσματος για περισσότερη προστασία από μικροχτυπήματα και γρατζουνιές. Ρωτήστε μας για βιομηχανικές πόρτες, φυσούνες, ράμπες φορτοεκφόρτωσης, βυθιζόμενους οδοφράχτες. Automatic Door Systems. Κωνσταντίνος Πλατής. Ολυμπίων 62, Πύργος Ηλίας. Ποιότητα, γεύση, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ψησταριά Ιθράκα. Ιδανικός χώρος για να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις. Γύρω χοιρινό οικοτόπουλο, σουβλάκια σε πίτα ή σε καλαμάκι, κεμπάπ, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο σούβλα της χάρας, λουκάνικα και πολλές ακόμα λαχταριστές γεύσεις που σας υπόσχονται ένα αξέχαστο γεύμα. Όλα στα Κάρβουνα. Ψησταριά Ιθράκα. Καθημερινά κοντά σας από τις 11 το πρωί. Τηλεφωνήστε μας από το χώρο της εργασίας ή το σπίτι σας και η παραγγελία σας θα είναι σύντομα κοντά σας. Τηλέφωνο 26 21 0 22 229. Ψησταριά Ιθράκα. Ρίγα Φερίου 8, Πύργος Ηλίας. Για γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Είχες ανάγκη για δροσιά και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά Electronet. Γιατί στην Electronet σου προτείνουμε συσκευές για τις δικές σου ανάγκες. Κλιματιστικό Mitsubishi Electric 9000 BTU Inverter ενεργειακής κλάσης Α, μόνο 549 ευρώ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια.
Υδροροές και λούκια. Απογνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Ο κόσμος γύρω σου είναι τόσο μικρός, κάτι πρέπει να κάνεις για να μεγαλώσεις σωστά. Παιδικό όνειρο. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Τρεις όροφοι, 800 τετραγωνικά, με καροτσάκια, relax, ειδήβρε φανάπτυξης, κούνιες των μεγαλύτερων εταιριών της Ευρώπης εισαγωγής μας, βαπτιστικά, ρούχα εγκυμοσύνης, εσώρουχα για όμορφες και κομψές μαμάδες, ειδή ρουχισμού για τις πρώτες μέρες του μωρού, αξεσουάρ μωρού για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βόλτα, παιδικά ρουχαλάκια επώνυμων εταιριών που ξεχωρίζουν με το στυλ, τα σχέδια, τα χρώματα και όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παιδικό όνειρο, όταν γύρω από το μικρό κόσμο βρίσκεσαι εσύ. Επανερχόμαστε λοιπόν στην εκπομπή μας, έχοντας μαζί μας δύο εκλεκτούς ακόμα καλεσμένους. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του Κόσμος TV τον, ένα παιδί δικό μας από τον Ελαιώνα ορμόμενο, τον Δημήτρη το Μαχαίρα, ο οποίος διαπρέπει στη Σούπερ Λίγκα με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καθώς επίσης έχουμε μαζί μας ένα ακόμα γνωστό ηλίο ποδοσφαιριστή και επιστήθη ο φίλο του Δημήτρη, το Γιώργο τον Νεοφώτιστο, τον οποίο φέτος τον είδαμε τη φανέλα των Υπέρα Ζωίου. Καλησπέρα. Δημήτρη, η φετινή χρονιά ήταν μάλλον άτυχη, όχι μάλλον, ήταν άτυχη για σένα. Είχες ένα σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο τώρα σε ποια κατάσταση είσαι? Εντάξει, θα τη θεωρήσω άτυχη, ναι μεν, μου έτυχε ένας τραυματισμός, με άφησε πολύ καιρό εκτός από τους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα είμαι μια χαρά, είμαστε στην επανένταξη, πιστεύω η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη. Να πούμε ότι τα μεγάλα αθλητικά site, Δημήτρη, αναφέρουν σε ό,τι αφορά εσένα, σε αναφέρουν ως τις μεταγραφές του Λεβαδιακού, δεδομένου ότι φέτος δεν έπαιξες και ότι περιμένουν πάρα πολλά από σένα στο Λεβαδιακό. Εντάξει, σίγουρα. Μια μεταγραφή η οποία είναι προσθήκη από, μέσα από την ίδια την ομάδα του Λεβαδιακού. Ακριβώς. Δημήτρη, εσύ ξεκίνησες, αν θυμάμαι καλά, από τον Έολο Πύργου? Όχι, όχι, από τον Ηρακλή Πύργου. Από τον Ηρακλή Πύργου. Και εντάξει, άμα σου πω τώρα πώς ξεκίνησα, θα σου φανεί αστείο. Δεν υπάρχει λόγο, μπορείς να μας πεις. Εντάξει, πήγα ένα σχολείο στο πρώτο δημοτικό. Έτυχε, σχόλαγα μία μέρα. Και πήγα να σχολείο μαζί με τον Γιώργο, τον Νεοφώτιστο, που τον έχουμε εδώ μαζί μας. Και μου λέει, επειδή κάναμε και πολύ παρέα, ξέρεις τι, να έρθεις. Πάει ο πατέρας μου, παίζει μπάλα σε ένα καλτσέ το 5x5 και να πάμε να παίζουμε κι εμείς, να κάνουμε προπονήσεις. Και από τότε το είπα στον πατέρα μου το μεσημέρι, εντάξει. Και από τότε μου κόλλησα εγώ με την μπάλα. Δηλαδή, μου μπήκε το μικρόβιο μέσα. Ήταν λοιπόν να μην ξεκινήσεις και γι' αυτό αυτή είναι το Γιώργος ο Νεοφώτιστος. Εντάξει, την ιδέα αυτός την είχε. Τώρα... Θα δείξει συνέχεια. Για την ώρα πάντως το πας πάρα πολύ καλά. Είσαι από τους εκπροσώπους μας, τους διακεκριμένους εκπροσώπους του ηλιακού ποδοσφαίρου.
Γιώργο, με τον Δημήτρη είστε πολλά χρόνια φίλοι, όπως είπε, ήσουν εσύ ουσιαστικά που του έβαλες το μικρόβιο. Ο Γιώργος ο Νεοφώτιστος, ο οποίος είναι ως γνωστόν ο γιος του Σωτήρη του Νεοφώτιστου, παλιού ποδοσφαιριστή του Πανηλιακού, αλλά και προέδρου της ομάδας του Πύργου, να τα αναφέρουμε και αυτά. Γιώργο, εσύ φέτος έπαιξες στον Ιππέλα Τζοϊού. Ναι, φέτος ήμουνα στον Ιππέλα Τζοϊού, την οποία πρώτη χρονιά για την ομάδα αυτή, στο Αλφα τοπικό. Τα πήγαμε αρκετά καλά για πρώτη χρονιά και ελπίζουμε και σε δεύτερη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί τα παιδιά το αξίζουν. Για το φίλο στο Δημήτρη, για τη νέος τώρα πορεία του. Για τον Δημήτρη καταρχήν να σας πω ότι γνωριζόμαστε από παιδικό σταθμό, ας φαίνεται περίεργο, και του εύχομαι φέτος να τα πάει περίφημα, να είναι δυνατός, πάνω απ' όλα να έχει υγεία και οι επιτυχίες θα έρθουν, γιατί το αξίζει. Πραγματικά το αξίζει και θα τα καταφέρει, αυτός που έχω εμπιστοσύνη. Δημήτρη, ποιο ήταν το πρώτο σου συνέστημα, η πρώτη φορά, π.χ. που βρέθηκες στο Καραϊσκάκι? Φανταζόσουν ποτέ τον εαυτό σου να δεις να αγωνίζεται απέναντι στο Παναθηναϊκό ή απέναντι στον Ολυμπιακό, τις μεγάλες ομάδες? Εντάξει, σίγουρα γνώρισα πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό το χώρο και συνεχώς γνωρίζω. Όπως και να το κάνεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το συνέστημα που ένιωσα εγώ από όταν ήμουν πιο μικρός, δηλαδή έβλεπα αγώνες που παίζανε στην Αλφα Εθνική, ποδοσφαιριστές, και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές τώρα εγώ μπορώ και συναναστρέφομαι, μιλάω. Εντάξει, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, αλλά το πάλευα, δηλαδή είχα πείσμα, ήθελα να τα καταφέρω, να φτάσω στο top. Τώρα, να σου πω μια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσα, όχι ότι είμαι κάποιος. Τώρα ξεκινάς. Ότι τώρα μπαίνω σε αυτό το χώρο, να σου πω στην ουσία. Μόλις παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, τελείωσε το παιχνίδι και έπαιζα αντίπαλος με Τζιλμπέρτο Σίλβα, Σισε, και ξαφνικά, καθώς πήγαινα στα αποδυτήρια, γύρισε ο Τζιλμπέρτο Σίλβα και μου έδωσε εμένα το χέρι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι είμαι κάτι και εγώ μετράω. Μάλιστα. Αν σε ρωτούσα, είσαι μικρός ακόμα στην ηλικία, έχεις μέλλον μπροστά σου. Από αυτά που έχεις ζήσει μέχρι τώρα, ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή για σένα? Νομίζω είσαι 23, 24. 23. Η σημαντικότερη στιγμή σου, Δημητράκη? Η σημαντικότερη στιγμή ήταν όταν έκανα τον ντεπούτο, δηλαδή 22 Οκτώβρη του, να θυμηθώ καλά, 2009. Υπέγραψα το συμβόλαιό μου και στις 25 έκανα τον ντεπούτο με τον Ηρακλή, 45 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο, με προπονητή τον Ερνάντεθ. Δηλαδή με εμπιστεύτηκε και εκείνη τη στιγμή μόλις μπήκα στο γήπεδο, λέω, τώρα με βλέπει όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Εσύ, Γιώργο, πώς τον βλέπεις κάθε φορά που βλέπεις τα παιχνίδια του Δημήτρη? Ο Δημήτρης μπορεί να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, αλλά θα στηριχθώ πάνω σε κάτι που είπε ο Δημήτρης βασικά, που τον πίστεψε και τον ξεκίνησε ένας προπονητής ξένος, Ισπανός. Θα πίστευα πως καλό θα ήταν να το βλέπαμε και από Έλληνες προπονητές αυτό και να στηρίζουν νέα παιδιά, γιατί και όχι από ξένους. Και τα υπόλοιπα με τον Δημήτρη, δηλαδή σε θέμα εμπιστοσύνης και απόδοσης στα παιχνίδια του, δεν τα φοβάμαι. Γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Δημήτρης. Γιατί είναι τρελός. Είναι τρελός. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, ποια σου μάθος φανέλα ονειρεύεσαι να φορέσεις? Ποια φανέλα?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός διαπρέπει. Ο καθένας θα ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό. Πριν ασχοληθείς επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, τι ομάδα είσαι? Εντάξει, Παναθηναϊκός. Ήταν όλη μου η οικογένεια, εντάξει. Και εδώ ο αδερφός μου ο μεγάλος που είναι φανατικός. Αλλά εντάξει, αν τύχει και πάω στον Ολυμπιακό, αυτό δεν αλλάζει. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι καριέρα. Το βλέπεις επαγγελματικά. Εκεί να πας, μακάρι να πας, Δημήτρη. Εντάξει, υγεία να έχουμε και... Έχεις σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σου να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής? Στην Εθνική ελπίδων πέρασα ένα φεγγάρι. Ελπίζω στα επόμενα χρόνια, αν τα καταφέρω, θα είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην Εθνική Ελλάδος. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να ποδοσφαιριστεί να εκπροσωπεί τη χώρα του. Μάλιστα. Όπως έχουμε πει και στους τηλεθετές μας από το ξεκίνημα της εκπομπής, η απόψινη εκπομπή και η τελευταία μας θα είναι διαφορετική. Μέσα σε όλα θα κάνουμε και μια βόλτα ουσιαστικά στις περιοχές, σε άλλες περιοχές. Προηγουμένως επικοινωνήσαμε με τον συνάδελφο από την Αργολίδα, μας θα δώσει τα τελευταία νέα για τις ομάδες εκεί. Ο συνάδελφος από τη Ζάκυνθο μας θα δώσει τα τελευταία νέα της Ζάκυνθου. Και τώρα ήρθε η σειρά της Ειρήνης Αντωνοπούλου να μας δώσει τα τελευταία νέα από τις ομάδες της Αχαΐας. Καλησπέρα, Μαρία. Ειρήνη, καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όποτε και να σε χρειάστηκα, ήσουν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες βήμα και είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Λοιπόν, Ειρήνη μου, ξεκινάμε από Παναχαϊκή. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από Παναχαϊκή. Τώρα θα σας πω τα νέα της Παναχαϊκής. Γενικότερα ένα σχόλιο για το τι συνέβη τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Β' Εθνική κατηγορία. Μπορείς να ξεκινήσουμε ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω γενικότερα τα πράγματα είναι πολύ άσχημα στην ομάδα της Παναχαϊκής. Δεν έχει να κάνει μόνο με την άσχημη φετινή πορεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ πιστεύουμε ότι τα έχουμε ζήσει όλα, τελικά δεν τα έχουμε ζήσει όλα και δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει κι άλλος πάτος στο βαρέλι, γιατί συμβαίνουν πράγματα που ακόμα και όταν η Παναχαϊκή βρέθηκε και στο παρελθόν σε δύσκολες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα δεν τα είχαμε ζήσει, όπως για παράδειγμα το ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα Ιούνιου, έχουμε διανύσει το πρώτο δεκαήμερο και η ομάδα δεν έχει αδειοδότηση, κάτι που σημαίνει περιορισμό μεταγραφών. Από εκεί και πέρα είναι άγνωστο. Συμβαίνει και στον Πανηλιακό, να πούμε, Ειρήνη. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και αν αλλάξει αυτή η απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από τη στιγμή που διαμορφώνεται το πρωτάθλημα όπως διαμορφώνεται και έρχεται η ΑΕΚ στον όμιλο το Νότιο, και από εκεί και πέρα είναι ομάδες όπως είναι τα Χανιά, ο Φωστήρας, που ήταν μέχρι πρώτη, ο Ηρακλής Ψαχνών μέχρι πρώτη στα play-off. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι ομάδες και οικονομικά είναι πολύ καλύτερα και έχουν ένα βασικό κορμό παικτών και γενικότερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι η Παναχαϊκή και ο Πανηλιακός που ανέφερες προηγουμένως, αλλά και ο Πανεγιάλης επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει και ο προπονητή τον Μουράτ Σεροπιάν και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι κινήσεις ενίσχυσης. Η Παναχαϊκή λοιπόν είναι στο μηδέν, γιατί θα έχει περιορισμό μεταγραφών με το υπάρχον ρόστερ που ήδη έχουν αποχωρήσει αρκετοί παίκτες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν και δημιουργείται πρόβλημα, γιατί αν αποχωρήσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, τότε πραγματικά η Παναχαϊκή θα ρίξει αρκετό το μέσο όρο ηλικίας και θα πρέπει να αγωνιστεί μόνο με νεαρούς παίκτες. Αλλά και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Στην ουσία η Παναχαϊκή δεν έχει έδρα. Εκκρεμεί ένα ραντεβού του νέου δημάρχου Πατρών, του κ. Πελετίδη, με τον Αλεξικού, ο οποίος ακόμα δεν το έχει οργανώσει, δεν το έχει προγραμματίσει, αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα, όχι και τόσο καλό, με την εξής έννοια, Μαρία, ότι εδώ και κάποιες ημέρες ο Αλέξης Κουγιάς έχει επαναφέρει την απειλή, αν θες εισαγωγικά. Ακριβώς. Ότι θα μεταφέρει την ομάδα στην Αθήνα εφόσον δεν βρεθεί λύση. Νομίζω όμως ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί με τον Δήμαρχο, δεν του έχει δηλώσει με ποιο τρόπο θέλει να χρησιμοποιεί το Πανπελοποννησιακό στάδιο. Και αυτό έχει σημασία που σου λέω, γιατί υποτίθεται ότι έχουν ξεκινήσει έργα στον χώρο της Εγλυκάδας,
για να δημιουργηθεί το αθλητικό κέντρο της Παναχαϊκής, το οποίο βέβαια στην ώρα δεν υπάρχει, είναι μόνο ένα γήπεδο και κάποια σκελετά από τα προηγούμενα ποντιτήρια, από το γήπεδο των Πετινών. Δεν έχει μπει ούτε τούβλο, θα λέγαμε, σε όλη αυτή την διαδικασία. Και ενώ σε λιγότερο σε ένα μήνα περίπου θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα για να μπορέσει η ομάδα να ξεκινήσει την προετοιμασία της εκεί, τελικά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο Δήμαρχος Κρήτης. Είναι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα και στα διοικητικά. Επομένως. Κοίταξε, Μαρία, στα διοικητικά δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτηματικό. Είναι δεδομένο ότι συνεχίζει ο Αλέξης Κούγιας με τον Ηλία Φιντάνη στο τιμόνι. Τώρα ακούγονται διάφορα. Και πάει χρόνια αυτή η κολόνια άλλωστε. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει βάλει πολιτήρια, δεν έχει βρεθεί κάποιος μέχρι στιγμής. Δεν φαίνεται να διαρρέει κάτι τέτοιο, μένει και πολύς χρόνος έτσι κι αλλιώς. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε μια διαδοχή κατάσταση, δεν θα έμπαινε η ομάδα σε διαδικασία το να μην έχει αδειοδότηση και να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Επομένως φαίνεται και από εκεί ότι μένει ο Αλέξης Κούγιας με αυτή τη στενή πολιτική των οικονομικών σε όλες τις πλευρές. Και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε γραφή αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Πού θα στεγαστούν, τι θα γίνει, όλα είναι στον αέρα. Μάλιστα. Ειρήνη, από εκεί και πέρα, οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής της Αχαΐας. Λοιπόν, στη ΓΑΜΑ Εθνική είχαμε επίσης κακό απολογισμό. Ήταν μία ακόμα χρονιά που η Αχαΐα δεν τα πήγε καλά. Είχαμε τον υποβιβασμό του Εθνικού Σαγέικων και του Ατρόμητου Αχαΐας. Στην ουσία μόνο η Αχαϊκή παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βεβαίως δεν ανέβηκε και ο Διαγόρας Βραχνιαϊκός σε αυτά τα μπαράζα νόδου. Με το δοκιμηθειακό να είναι η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο. Και καταλαβαίνεις ότι μόλις με μια ομάδα σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο και που η Αχαϊκή πραγματικά φέτος πολύ τη ζήλεψαν για την καλή της οργάνωση, για την οικογένεια που είχαν γίνει όλοι οι παίκτες. Αλλά φαίνεται και εδώ ότι θα είναι μακρύ το καλοκαίρι. Η Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματιστεί για αύριο τελικά αναβλήθηκε και εκεί τέλος πάντων φαίνεται ακόμα να μην έχουν την ηρεμία που πρέπει για να συνεχίσουν σωστά. Μάλιστα. Ειρήνη μου, δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο. Τίποτα, Μαρία. Απλά σε ό,τι αφορά αυτόν τον απολογισμό που λέγαμε, ότι στην ουσία μόνο ο Παναγιάλιος είναι η ομάδα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα πήγε καλύτερα. Βέβαια, σου έχασε μεγάλη ευκαιρία να μπει στα play-off. Αλλά όπως και να έχει ήδη κινήσεις με το να πάρει προπονητή τον Μουράτ Σεροπιάν, θα έχει τον Ιούλιο φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο Αίγιο. Θα κλείσει δύο ακόμα με την ΑΕΚ, ένα στην Αθήνα και ένα εδώ πάλι στο Αίγιο. Και γενικότερα όλη αυτή η διάθεση των δικούντων του Πανεγελίου δείχνουν ότι πραγματικά θέλουν την ερχόμενη σεζόν να κάνουν την προσπάθειά τους για τη Super League. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι σε σένα και στους καλεσμένους σου καλό καλοκαίρι πια. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τα τελευταία νέα από Αχαΐα. Να επιστρέψουμε, να επανέλθουμε λοιπόν στους δυο μας καλεσμένους πριν να προχωρήσουμε και στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Γιώργο, ο μπαμπάς σου ήταν χρόνο στον Πανηλιακό, επομένως εσύ παρακολουθείς τον Πανηλιακό, φαντάζομαι. Βεβαίως και παρακολουθώ τον Πανηλιακό και από μικρό παιδί κιόλας που πηγαίνω στο γήπεδο μέχρι και την τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική. Και το εύχομαι την καινούρια χρονιά, αν και έχω ακούσει ότι έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση. Ακριβώς αυτό που είπε και η συνάδελφος από την Πάτρα Ειρήνη Αντωνοπούλου, το ίδιο ισχύει και για την Παναχαϊκή. Και για όλες τις ομάδες βασικά στη Β' Εθνική. Και είναι κρίμα αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς κοιτάμε τον Πανιακό, να το πω έτσι, υπηριώτες. Το εύχομαι να μπορέσει να κάνει μια καλή χρονιά και να μας κάνει σαν πυριώτες που είμαστε, υπερήφανος. Να πω και στους τηλεθεατές μας κάτι που θα διαβάσετε και αύριο στις εφημερίδες, ότι ο σύνδεσμος φίλων του Πανηλιακού, οι Red Boys, την Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του ΟΤΕ, διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας εξαιτίας, προκειμένου μάλλον να διαμαρτυρηθούν για το θέμα των σκουπιδιών. Μια αξιέπαινη λοιπόν προσπάθεια των οργανωμένων φιλάθλων Πανηλιακού, που για μία ακόμα φορά δείχνουν ότι οι φιλάθλοι των ομάδων, τουλάχιστον και οι οργανωμένοι, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο αμυγός αθλητικό κομμάτι, αλλά πρέπει να αναλαμβάνουν και δράσεις σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι
που αφορά την κοινωνία. Δημητράκη, πριν να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο για τον Πανελλαδικό, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς. Να το ευχηθώ τη νέα χρονιά να είναι καλύτερη από ό,τι φετινή. Πίστευα φέτος ότι θα μπορούσε να κάνει το άλμα της ανόδου. Ελπίζω να έρθει κάποιος ο οποίος θα δώσει τα λεφτά του να βοηθήσει εδώ πέρα τον τόπο, γιατί όταν έχεις μια ομάδα στην Α Εθνική αντικατοπτρίζει και τον τόπο σου, την κοινωνικότητά σου, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές επαρχίες, μεγάλες επαρχίες που δεν έχουν ομάδα στην Α Εθνική. Παραδείγματος χάρη η Λάρισα, η Πάτρα, οι Σέρες. Δηλαδή, και παίρνω παράδειγμα από μένα που είμαι στο Λεβαδιακό, που η Λιβαδιά είναι μια πόλη όπως είναι η Αμαλιάδα. Και όμως η ομάδα είναι στην Α Εθνική γιατί έχει έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει τα λεφτά του και παλεύει για το καλύτερο του τόπου εκεί πέρα. Εντάξει, να ευχηθώ καλή χρονιά και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τον Πανελλαδικό στην Α Εθνική γιατί του αξίζει. Έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει στα μεγάλα σαλόνια της Super League και πιστεύω με λίγη προσπάθεια ο Πανελλαδικός θα ξαναεπιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Λοιπόν, αφού ακούσαμε λοιπόν τις απόψεις για των δύο παιδιών για τον Πανελλαδικό, να προχωρήσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λιγάκι είμαστε και πάλι κοντά σας. Όταν ο κόσμος γύρω σου είναι τόσο μικρός, κάτι πρέπει να κάνεις για να μεγαλώσεις σωστά. Παιδικό όνειρο. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Τρεις όροφοι. 800 τετραγωνικά. Με καροτσάκια, relax, ιδίβρεφα ανάπτυξης, κούνιες των μεγαλύτερων εταιριών της Ευρώπης εισαγωγής μας, βαπτιστικά, ρούχα εγκυμοσύνης, εσώρουχα για όμορφες και κομψές μαμάδες, ήδη ρουχισμού για τις πρώτες μέρες του μωρού, αξεσουάρ μωρού για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βόλτα, παιδικά ρουχαλάκια επώνυμων εταιριών που ξεχωρίζουν με το στυλ, τα σχέδια, τα χρώματα και όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παιδικό όνειρο, όταν γύρω από το μικρό κόσμο βρίσκεσαι εσύ. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι, Ρουσόπουλος. Αρχαία Ολυμπία. Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδροροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι.
Ψάχνεις για σπαστές πόρτες, γκαράζ και καταστημάτων? Με πιστοποιημένη κομψότητα, εξαίρετη αντοχή, τεχνολογία, προστασία, ασφάλεια. Κατασκευή σπαστών πορτών κατοικίας και βιομηχανίας. Με εντολή προστασίας στο κλείσιμο. Με πιστοποίηση ποιότητας. Σειρώμενες και ανοιγόμενες γκαραζόπορτες σπιτιών και καταστημάτων, τηλεχειριζόμενες και χειροκίνητες. Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Για κοπή και διάτρηση των πάνελ. Έμπειροι τεχνικοί φροντίζουν για τη μελέτη, την κατασκευή και την τοποθέτηση των πορτών σε οποιοδήποτε μέγεθος είναι. Όλα μας τα προϊόντα έρχονται στο χώρο σας πακεταρισμένα με ειδικά μηχανήματα πακεταρίσματος για περισσότερη προστασία από μικροχτυπήματα και γρατζουνιές. Ρωτήστε μας για βιομηχανικές πόρτες, φυσούνες, ράμπες φορτοεκφόρτωσης, βυθιζόμενους οδοφράχτες. Automatic Door Systems. Κωνσταντίνος Πλατής. Ολυμπίων 62, Πύργος Ηλίας. Και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220 28 764. Επανήλθαμε λοιπόν στο τελευταίο σκέλος της εκπομπής μας και Γιώργο, θα ξεκινήσω με σένα, καθώς ένας φίλος σου ρωτάει, φαντάζεσαι ποιος. Φαντάζομαι. Αν μέσα στους στόχους σου για την επόμενη χρονιά είναι να κατακτήσεις το πρωτάθλημα στο κύπελο Ηλίας. Το κύπελο Ηλίας. Ο Σάκης Αντριγάζης το ρωτάει συγκεκριμένα. Πιστεύω πως μια επιτυχία για έναν ποδοσφαιριστή είναι σε ό,τι κατηγορία και αν βρίσκεται. Είναι μέσα στους στόχους του. Όταν ξεκινάει και το καλοκαίρι την προετοιμασία του, βάζει κάποιους στόχους για τον εαυτό του, για την ομάδα του και πιστεύει πως πρέπει να πετύχει. Τώρα με το Σάκη εύχομαι να υπάρξουμε συμπαίκτες και να το πάρουμε μαζί το κύπελο. Γιώργο, εσύ θα σκέφτεσαι να μείνεις στον Ιπάλλοντζο ή έχεις κάνει κάποια συζήτηση? Κάποιες πρώτες συζητήσεις έχουν υπάρξει, ναι. Μάλλον και την καινούρια χρονιά θα είμαι στον Ιππέα Λατζοΐου. Από τη στιγμή που ήταν και μια πετυχημένη χρονιά, υπάρχει όλη η καλή διάθεση να συνεχίσω. Και πιστεύω πως να τελειώσουν όλα θετικά, δηλαδή να είμαι εκεί και του χρόνου. Μάλιστα. Και να πω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε τη χαρά να έχουμε και έναν ακόμα συνάδελφο στην γραμμή μας, αυτή τη φορά από την Καλαμάτα, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, το Σωτήρη τον Γεωργούτζο. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, έτσι όπως το είπε, είναι σαν να είμαι κάτι κακό. Κάτι καλό, σαν κάτι καλό σε είπα τώρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, Σωτήρη. Λοιπόν, σ' ακούμε. Η Καλαμάτα δεν τα κατάφερε φέτος. Δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Αφού έπαιξε με την Μπαρτσελόνα της ΓΑΜΑ Εθνικής, πού να τα καταφέρει? Ποια είναι η Μπαρτσελόνα? Μπαρτσελόνα, επειδή ρωτάνε τα παιδιά, εννοείς την Ερμιονίδα? Βέβαια, ναι.
Σωτήρη, κατά τη γνώμη σου, τι έφταιξε? Ότι φταίει κάθε χρόνο. Δηλαδή? Κακή οργάνωση, κακό συντονισμό. Πετάγανε λεφτά αλλού. Ακριβή στα πίτουρα, φθηνή στα αλεύρι κλπ. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι αφού κάνει την πορεία της στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάποια στιγμή θα ανέβει. Πιστεύω και εύχομαι να είναι φετινή χρονιά έτσι, για τη Μαυρυθία. Σωτήρη, βλέπεις φέτος να οργανώνεται καλύτερα η ομάδα από τα πρώτα δείγματα? Αν και είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Γιατί πιστεύω λίγο πολύ στα ίδια θα κινηθεί. Λίγο πολύ στα ίδια θα κινηθεί, αλλά θα φτάσει κάποτε και η στιγμή, θα ανεβούν όλοι, θα έρθει και η σειρά της Καλαμάτας να ανέβει, πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποτε θα ανέβει. Όλες οι ομάδες καθίσαν 4-5 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Και μετά ανεβήκαν, έτσι θα κάνει και η Καλαμάτα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για την Καλαμάτα. Γιατί η παρούσα διοίκηση έτσι ενεργεί, έτσι σκέφτεται, έτσι συμπεριφέρεται, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να πάρει κάποιος άλλος την ομάδα, να την πάρει, να έχει ακόμα πιο πολλά χρήματα, να ξέρει πιο πολύ από ποδόσφαιρο και να την ανεβάσει αυτός. Αλλά και αυτοί που είναι καλοί είναι, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε τίποτα. Σωτήρη, η διοίκηση της Καλαμάτας θα παραμείνει ως έχει? Νομίζω ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Με μικρές αλλαγές, με συμπαίκτες κλπ. Κλπ. Θα μπουν 2-3 άνθρωποι ακόμα άμα βρεθούν. Μπορεί να δώσει κανένα ψηλό Παπαδόπουλο στο Σταύρος, αν δώσει, που δεν το βλέπω. Θα κινηθεί πάντως. Δεν είναι το οικονομικό το πρόβλημα της Καλαμάτας. Λεφτά υπάρχουν. Αλλά, που λέγει και ο Παπανδρέου ο Γιώργος. Αλλά δεν μπορούν να επενδυθούν σωστά. Αυτό. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μίλτος Ογκόφας, ξέρουμε αν θα παραμείνει? Θα μείνει. Πού να πάει? Μάλιστα. Ο Ογκόφας δεν φεύγει. Μια ο Θεός όπως πήγε, τον αποκαλείς. Έκανε. Εντάξει. Ο Γκόφας θα μείνει. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Ο Γκόφας θα μείνει πάντως. Σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα. Mm-hmm. Στο έμψυχο δυναμικό αναμένεται να γίνουν πολλές αλλαγές. Εκεί θα φύγουν όλοι σχεδόν. Θα αλλάξουν πάρα πολλά. Θα μείνουν γύρω, πιστεύω θα μείνουν 6-7 παίχτες. Και οι υπόλοιποι θα είναι καινούργοι. Γιατί πέρα από τη διοίκηση μπαίνει και το συμπέρασμα τώρα στην Καλαμάτα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι φταίνε και πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει που παίζουν, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας της Καλαμάτας, ξενυχτάνε λίγο πολύ όλοι, είναι και της νύχτας, του Facebook κλπ. Οπότε θα αλλάξουν όλα αυτά. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Από τη στιγμή που δεν αλλάζει η διοίκηση, δεν αλλάζει ο προπονητής, θα αλλάξουν οι παίκτες. Θα είναι πρωτοπορία αυτή, έτσι. Συνήθως αλλάζει ο προπονητής, άντε για καμιά διοίκηση, εδώ θα αλλάξουν οι παίκτες. Δηλαδή, από τους 25 πώς είναι τώρα στο δυναμικό, πιστεύω θα φύγουν τουλάχιστον 15 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι. Μάλιστα, θα ξεκινήσει λοιπόν. Θα ακολουθήσει συνταγή ντάβαρη η Μαύρη Θιέλα, έτσι. Που είχε αλλάξει τα πάντα στον Πανηγυριακό. Και φυσικά η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική. Άλλο αν αυτό εσένα δεν σου αρέσει, Μαρία. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Χαιρόμαστε όλοι με τον Πανηλιακό. Όχι για τον Πανηλιακό, για τον Τάβαρη λέω. Ο Πανηλιακός ανέβηκε υπό άλλες συνθήκες και προσωπικό πρόβλημα με τον Κώστα τον Τάβαρη δεν έχω. Όχι, ναι. Δεν εκτιμάς όμως το... δεν θεωρείς ότι πρόσφερε αυτά που θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη. Ο Κώστας Ντάβαρης, όντως οι δύο του θητείες στο Πανηλιακό ήταν επιτυχημένες. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ειδικά την πρώτη χρονιά που ανέλαβε τον Πανηλιακό. Τη χρονιά που ανέβηκε ο Απόλλωνας Αθηνών και ο Πανηλιακός έχασε την άνοδο από τότε για τη Β' Εθνική. Θα λέγαμε ότι ίσως ήταν από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει. Και μετά, βέβαια, φεύγοντας, ανέβασε την ομάδα στη Β', έτσι. Και μετά χειρίστηκε πολύ σωστά και τα θέματα του Γενικού Συνελεύσεων. Που κάποιοι έλεγαν να αλλάξει αφημία ομάδα και θα έμενε στη ΓΑΜΑ Εθνική και την άφησε και είδε βέβαια ότι δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο της Β' Εθνικής οικονομικά και την άφησε στους υπόλοιπους οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν καταθέσαν καν φάκελο, έτσι. Αυτό θα το έχει στήξει, πιστεύω. Το ξέρω, είναι από τις ομάδες ο Πανηλιακός που δεν κατέθεσε καν φάκελο για αδειοδότηση και αυτό έχει συνέπειες όσο αφορά το όριο των μεταγραφών. Που θα κάνει μόνο τρεις παίκτες πάνω το από 24 ετών. Αυτό ήδη είναι ντεσεβαντάζ για τη νέα σεζόν για τον Πανηλιακό, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνεις κατευθείαν στην κατηγορία των ομάδων που θα παλέψουν για την παραμονή. Όπως και η Παναχαϊκή, Σωτήρη, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ναι, η Παναχαϊκή βέβαια έχει τα δικά της, εκεί με τον Κούγια. Ο Πανηλιακός δεν ξέρω αν έχει θέμα ιδιοκτησιακό. Όχι, δεν έχει κανένα θέμα ιδιοκτησιακό. Οπότε, αυτή τη στιγμή. Η Παναχαϊκή δικαιολογείται, ο Πανηλιακός δεν δικαιολογείται. Να μην καταθέσει φάκελο. Έτσι δεν είναι.
Δεν το ξέρουμε αυτό και ούτε ξέρουμε για ποιο λόγο. Δηλαδή η διοίκηση αυτή τη στιγμή του Πανγιλιακού ξεκινάει με ένα δισεβαντάζ. Όταν πας για τρεις μεταγραφές μόνο, είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν απορρίφθηκε εδώ ο φάκελος, δεν κατατέθηκε καν. Γι' αυτό σου λέω ότι κάθε ομάδα χρειάζεται να έχει ένα ντάβαρι που να ξέρει από μπάλα, κατάλαβες. Ένα παράγοντα που να μπορεί να προλαβαίνει και να τα προβλέπει αυτά. Και από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται χρήματα. Χρήματα, αν υπάρχουν χρήματα, γιατί στο σημερινό ποδόσφαιρο, ειδικά στη Β' Εθνική και στη Super League, στην Α, αν δεν έχεις λεφτά δεν πας πουθενά. Στη Γ' Εθνική, μπορεί να τα φέρεις βόλτα. Πάντως, Σωτήρη, και ο Πανιλιακός τα τελευταία δύο χρόνια, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του, έφτασε σε τέλμα. Ανέβηκε όμως. Ναι, ανέβηκε. Οι άλλοι θα πληρώσουν όμως τα έξοδα για το ότι ανέβηκε. Ναι. Αυτό ελέγχεται κατά το πόσο ανέβηκε χρεωμένος, έτσι. Όμως το θέμα είναι ότι αυτή η δίκηση που ήρθε τώρα ήρθε έτσι ώστε να μπορέσει την ομάδα να ανεβάσει επίπεδο, έτσι. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεκίνησε και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση που αυτό το θέμα στον πύργο δεν έχει προκαλέσει αίσθηση, έτσι, να μην καταθέσει φάκελο η ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εδώ θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Πανιλιακό, οι οποίες θα είναι λίγο δυσάρεστες. Αλλά θα τα πούμε αυτά, έχουμε όλο το καλοκαίρι και να τα γράψουμε κυρίως, έτσι. Ναι, τουλάχιστον πάντως εμείς πληροφορίες που έχουμε ότι δεν τίθεται θέμα και ότι η νέα διοίκηση είναι έτοιμη. Πήρε προπονητή, έχει κάνει προγραμματισμό, έχει πάρει παίχτες, έχει διώξει, έχει φέρει. Το θέμα των προσφυγών τι έχει γίνει. Μάλιστα, αυτό δεν το ξέρω. Μήπως από ό,τι ξέρουμε, το ό,τι αφορά το θέμα των προσφυγών, είναι ότι ο κύριος Θάνος Παπαγεωργίου τα έχει διευθετήσει αυτά τα ζητήματα και έχουν μπει όλα σε μια σειρά. Έχουν μπει σε μια σειρά, αλλά πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν κάνει προσφυγή. Πολλοί ποδοσφαιριστές του Πανιλιακού έχουν κάνει προσφυγή για τις προηγούμενες ομάδες, όχι μόνο από τη φετινή ομάδα του Πανιλιακού. Ναι. Ο Πανιλιακός είχε ούτως ή άλλως πολλές προσφυγές. Πολλοί ποδοσφαιριστές του Πανιλιακού που παίζαν φέτος στον Πανιλιακό έχουν κάνει προσφυγή. Αυτό θέλω να πω, όχι. Σωτήρη, υπήρξε μια κατάσταση στον Πανιλιακό το καλοκαίρι, το έχουμε ξαναπεί, ότι ήρθαν ουσιαστικά 40 παίχτες και έκαναν προσφυγή κάποιοι παίχτες, τους οποίους δεν τους ξέραμε ούτε εμείς ποιοι είναι. Ναι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Οι οποίοι φέτος βγάλαν τη σεζόν, έτσι. Έλα μου. Οι οποίοι φέτος βγάλαν τη σεζόν. Όχι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έβγαλαν τη σεζόν. Κάποιοι είχαν έρθει στο ξεκίνημα της περίοδου. Και υπάρχει παράδειγμα συγκεκριμένο μου, δεν θα ήθελα να φέρω καν, ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν τον γνώριζε κανένας μας, δεν έπαιξε ποτέ στην ομάδα. Ναι. Όπως και αρκετοί άλλοι δεν έπαιξαν ποτέ στην ομάδα για διάφορους λόγους. Αυτοί που ήταν το χειμώνα και μετά. Έχουν πληρωθεί, ας πούμε, αυτοί που ήταν το χειμώνα και μετά με το καλοκαίρι. Εμείς από ό,τι ξέρουμε είναι ότι έχουν διευθετηθεί αυτά τα ζητήματα. Ότι ο κ. Παπαγεωργίου τα έχει βάλει τουλάχιστον όλα σε μια σειρά. Θα αποσύρουν την προσφυγή του δηλαδή αυτοί. Οι περισσότεροι το έχουν κάνει ήδη. Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να λοιπόν. Αλλά το θέμα του Πανιλιακού είναι τώρα, σου λέω, για μένα είναι θέμα ότι πρέπει να προλάβει έστω και τις τρεις μεταγραφές να είναι μεταγραφές επίπεδου και από εκεί και πέρα να πάρει μικρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να παίξουν και να προσφέρουν, γιατί είναι δύσκολη η Β' Εθνική. Θα έχει και την ΑΕΚ φέτος, θα έχει πολλά πράγματα. Ακόμα δεν ξέρουμε και αν θα γίνει και σε δύο ομίλους, έτσι. Τι θα γίνει με τις αδειοδοτήσεις, μήπως γίνει και σε ένα όμιλο όπως παλιά με 20 ομάδες, μπορεί και 22, γιατί υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και άμα θέλετε καμιά ομάδα ακόμα, να πάρτε και από τη Γάμα καμία, να ανεβούμε κι εμείς. Ναι, αλλά δεν βγήκε τα δεύτερη, βγήκε ο Παναργιακός. Ένα Παναργιακός, κουράτολο, έτσι. Κουράτολο. Ο τεράστιος κουράτολο. Μου είχε κάνει δηλώσεις προς τον Νότο σήμερα ότι στόχος του Παναργιακού είναι να πάει στη Σούπερ Λίγκα, παρακαλώ. Να δείτε τι είχαμε, τι είχατε και τι χάσαμε όλοι μας. Και θα φέρει, είπε, επιλέξει, θα διαβάζω τώρα μπροστά μου, θα φέρει, λέει, 10 παίκτες από που έχουν παίξει Α' Εθνική Ιταλίας. Τρομερό. Μάλιστα, έτσι. Γιατί δεν έφερε και στην Καλαμάτα. Έφερε το Μπαλοτέλι που κάνει για 10. Ωραία, μια χαρά. Το λοιπόν, πήρε πίσω όμως. Θα του χρόνου τέτοια εποχή θα ξέρουμε τι έχει γίνει και στον Παναργιακό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Σωτήρη, τι άλλο θα ήθελες να πούμε. Τίποτα, καλό καλοκαίρι να σου πω. Ορίστε. Μουντιάλ. Μουντιάλ το Σάββατο που παίζει η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα περάσει τον επόμενο γύρο, έτσι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα της και οι τρεις αντίπαλοι. Ο Φερνάντο Σάντος ακολουθεί γενικότερη εθνική τη μαγιά του Ρεχάγκελ, η οποία είναι μαγιά επιτυχιών, νοικοκύρεμα, και η ομάδα έχει πλέον ψυχολογία μεγάλης ομάδος
πιστεύω θα περάσει το επόμενο γύρο και θα δώσει πάλι χαρά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά είναι μπολιασμένα στη νίκη, στον πρωταθλητισμό, σε άλλο επίπεδο, δεν είναι εθνική ομάδα πρόεδρε Χάγκελ. Αυτή η εθνική ομάδα είναι πλέον από τις μεγάλες εθνικές ομάδες του κόσμου και μόνο που δίνει το παρόν σε όλες σχεδόν μέχρι τώρα, μόνο σε ένα πανευρωπαϊκό δεν πήγε, μεγάλες διοργανώσεις, μετά το 2004 νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία. Όλοι οι Έλληνες το Σάββατο βλέπουν Εθνική Ελλάδος, νομίζω θα παίξει κομπλέ τελικά και ο Παπασταθόπουλος και ό,τι άλλο πρόβλημα υπήρχε είναι ok. Και θα είμαστε μπροστά σε μια ακόμα μεγάλη, πιστεύω έτσι, επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω, αυτό διαισθάνομαι. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλεις να πεις. Δεν έχω κάτι. Να σου πω καλό καλοκαίρι. Να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Και την άλλη Δευτέρα τελειώνω κι εγώ. Άντε να ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε και κανένα μπανάκι εφόσον φτιάξει ο καιρός. Και χαιρετισμού στα παιδιά που είναι στο στούντιο. Εννοείται. Εσύ τα έχεις ξεκινήσει ήδη πάντως τα μπανάκια σου με το ποδηλατάκι που γράφεις κάθε μέρα. Τα έχω ξεκινήσει, ναι, γιατί εντάξει, εδώ η θάλασσα είναι πολύ κοντά μας, είναι πολύ ωραία. Και νομίζω ότι. Αλλά δεν βοηθάει ο καιρός. Νομίζω ότι φθινόπωρο θυμίζει πιο πολύ, αλλά σιγά σιγά τα ωραία αργούν. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τον πύργο, σε όλους τον πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί. Στους φιλάθλους του Πανηλιακού βέβαια, σε όλους εδώ που μας ακούνε και στην Καλαμάτα και στην Ισπανία. Στο φίλο τον Κώστα τον Τάβαρη. Τον Κώστα τον Τάβαρη, ναι, για τον οποίο βέβαια έχω να πω πολλά, να τα πω την τελευταία εκπομπή, άστα το κρατάω για έκπληξη. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Τάβαρης είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από μπάλα και μιλώντας μαζί του μαθαίνει από ποδόσφαιρο, έτσι. Όλοι μας μαθαίνουν ποδόσφαιρο και με τα διοικητικά του βέβαια. Έχεις κάνει ποτέ πρόταση στον Κώστα τον Τάβαρη να μυθείς τα διοικητικά της Καλαμάτας? Εγώ θα το θεωρούσα πολύ καλό, αλλά η θητεία του στον Πανηλιακό και ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί αυτά, έτσι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι έχουν ξεπεραστεί αυτά. Τουλάχιστον ο κόσμος του Πανηλιακού δεν βλέπει ανταγωνιστικά την Καλαμάτα. Δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό θα το δεις εφόσον οι ομάδες συνυπάρξουν πάλι στην ίδια κατηγορία. Ίσα-ίσα ένας πετυχημένος πρόεδρος, όπως λες και εσύ, θα είναι πάρα πολύ καλό το να αναλάβει την ομάδα της Καλαμάτας και έτσι τα δύο σωματεία να αποκτήσουν διαφορετικές σχέσεις. Κοίταξε, δεν γίνεται αυτό γιατί. Ο Τάβαρης ο ίδιος δεν έχει τα χρήματα τα πολλά αλλά, για να αναλάβει μια ομάδα πλέον σε επίπεδο β' εθνικής έστω, αλλά μπορεί όμως να μπει μέσα σε μια ομάδα και να αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο πόστο, έτσι, αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος, τεχνικός διευθυντής γιατί όχι, κάτι έτσι σημαντικό. Αλλά δεν γίνεται στην Καλαμάτα αυτό γιατί είχε θητεύσει τον Πανηλιακό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, για την Καλαμάτα. Ακόμα, πιστεύω ότι στα επόμενα 10 χρόνια αυτό θα γίνεται. Τώρα όμως όχι. Γιατί αν συνυπάρξουν οι δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία, εδώ δεν είπαμε για τη Σπάρτη, έτσι. Για τη Σπάρτη, ναι. Τη συφορά που έπαθε η Σπάρτη, η οποία στο Κίβερι έπαθε το σοκ της 20ετίας, έτσι. Να πίστευτο αυτό. 300.000 ευρώ κόστησε η Σπάρτη, δομήθηκε μόνο για προαθλητισμό, από χρήματα, όχι από ουσία. Και βέβαια με έναν Δημήτρη Γιαννακόπουλο από πίσω να τους λέει ότι θέλετε πάρτε το, εγώ είμαι εδώ. Ήδη είχε κλείσει τις μεταγραφές για την επόμενη σεζόν, ζώνα, Αναστασάκο κλπ. Μιλάμε, το σοκ είναι τεράστιο της Σπάρτης. Γι' αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα σε όλους αυτό. Δηλαδή μην υποτιμάς κανέναν. Το Κίβερι, χωριό 500 κατοίκων με το ζόρι, με πρόεδρο ένα φούρναρι. Φοβερό φουρνάρι βέβαια, λοιπόν, συνάδελφο του Κωνσταντινέα, του Πέτρου, λοιπόν, να νικά τη Σπάρτη και μάλιστα πεντακάθαρα με 10 παίκτες από το 10, στο 81 το 1-1, στο 95 το 2-1. Τρομερό, απίστευτο και αυτή είναι και η μορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Τώρα τη Σπάρτη πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να δουν τι θα κάνουν από τη νέα σεζόν. Γι' αυτό σου λέω, είναι το ποδόσφαιρο δύσκολο πράγμα, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Είναι το πιο μη δίκαιο άθλημα, το πιο άδικο άθλημα, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφο, έτσι. Mm-hmm. Επειδή είναι άδικο. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Και να ευχηθούμε και στην Καλαμάτα και στο, τα καλύτερα, στην πανέμορφη ηλία, έτσι, και στο όμορφο πύργο και στις ωραίες παραλίες που υπάρχουν εκεί, που όποτε πηγαίνω Πάτρα, περνάω εκεί και τις βλέπω και πραγματικά. Και στο φίλο μου τον Χρήστο Λιάπη, στη Ζαχάρο, να του πω τον κορυφαίο ρέφερ της ηλίας, να του πω πολλούς χαιρετισμούς και τον έχω χρεώσει ένα καφέ που δεν κέρασε προχθές γιατί δεν σταματήσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Να είστε βράδυ. Καλά, καλό καλοκαίρι. Επίσης, και συγχαρητήρια. Και τη νέα σεζόν σε περιμένουμε πάλι στο γυαλί. Το ίδιο όμορφη, το ίδιο σωστή, δίκαιη, αντικειμενική. Και βέβαια είσαι
η μόνη ίσως γυναίκα στην Ελλάδα που ξέρει από μπάλα, έτσι. Άντε, γεια. Ευχαριστώ, να σε καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και το Σωτήρη το Γεωργούτσο. Είναι πάντα χαρά μας να συνομιλούμε μαζί του. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που είπε ο Σωτήρης. Δημήτρη, εσύ. Εντάξει, τι να σχολιάσω. Εγώ... Λίγο πολύ παρακολουθώ τα... Ναι, λίγο πολύ παρακολουθώ τα δρόμενα, αλλά... Εντάξει, του Πανηλιακού, της Πάτρας, Παναχαγής... Καλαμάτα, εντάξει. Τώρα τα περαιτέρω δεν τα ξέρω εγώ τώρα. Ο Γιώργος ίσως να ξέρει κάτι παραπάνω. Εγώ εύχομαι κάθε ομάδα να έχει τον φανατικό της αυτόν τον ομιλητή, όπως είναι ο Σωτηρής. Και... Έχει εκπομπή έκπληξη, να ξέρετε, τη Δευτέρα ο Σωτήρης ο Γεωργούτσος, στην τελευταία του εκπομπή, την επόμενη Δευτέρα. Πολύ ωραία, θα τη δούμε. Εννοείται. Λοιπόν, και με τον Σωτήρη αναφερθήκαμε και στο θέμα του Μουντιάλ. Δημήτρη, τι βλέπεις στο Μουντιάλ, ποιο είναι το φαβόρι για σένα και τι περιμένεις από την ελληνική ομάδα? Πιστεύω ότι θα περάσει δηλαδή στο δεύτερο γύρο, το πιστεύω, γιατί... Πρώτον, εκτός ότι έχει κρατήσει τον κορμό και κάποιους παλιούς παίχτες στην Εθνική, έχει πάρει και πολύ νέο αίμα, το οποίο αυτό το νέο αίμα προέρχεται από το εξωτερικό. Εντάξει, βέβαια είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Εντάξει, ευχηθούμε καλή επιτυχία, αν και... θα ήθελα να είναι και ένας φίλος μου εκεί πέρα, στην Εθνική, ο Νίκος ο Καράμπελας. Εντάξει, αποκλείστηκε τελευταία στιγμή. Ελπίζουμε του χρόνου τα περαιτέρω χρόνια να τον δούμε και αυτόν. Εντάξει, καλή επιτυχία στην Εθνική μας ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τον πρώτο αγώνα με την Κολομβία. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ. Για την εθνική εγώ... Για το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ γενικά. Για την εθνική βασικά θα σου βασιστώ. Θα ήθελα να μας κάνει περήφανος, όπως τότε στο Euro, γιατί η φουρνιά των παιχτών τώρα που έρχεται αυτή είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες και οι περισσότεροι έχουν πολλά παιχνίδια στο εξωτερικό τα οποία θα τους βοηθήσουν να κάνουν τις επιτυχίες που θέλουμε, τις ανάλογες επιτυχίες στο Μουντιάλ και εύχομαι να περάσουν στην επόμενη φάση και να πάνε και όσο πιο μακριά μπορούν. Για αυτό τώρα θες κάποιο άλλο προγνωστικό για το Μουντιάλ? Ποια πιστεύεις η ομάδα θα πάρει το κύπελλο? Το Μουντιάλ πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία. Η Ελλάδα, ρε. Ποια Ισπανία? Ελλάδα. Πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία, γιατί πλέον το τρόπος του παιχνιδιού του ισπανικού ποδοσφαίρου το φάνηκε και στο Champions League, δηλαδή χώροι από τις εθνικές. Και από εκεί και πέρα, εγώ βασικά με την Ισπανία είμαι και ό,τι άλλη δηλαδή χώρα, δηλαδή Βραζιλία, Γερμανία... Εντάξει, αυτό είναι... ποτέ δεν ξέρεις. Τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή και τότε στο Euro, τι θα λέγεις? Θα λέγεις θα το πάρει η Ισπανία? Όχι, φυσικά εννοείται πάντα η Ελλάδα. Δηλαδή, αν φτάσει η Ελλάδα στους 4 και στους 8, με την Ελλάδα θα είμαι. Αλλά. Απλά δεν τη θεωρείς ικανή να φτάσει μέχρι. Από τα φαβορί σου λέω, δηλαδή που είναι η Ισπανία ή η Γερμανία, θα σου έλεγα την Ισπανία. Μάλιστα. Λοιπόν, και καταρχάς ένας φίλος σου ενημέρωσε ότι μας έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι μιλάς πιο αργά και από τον Τζάρτα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Λοιπόν, κάπου σε αυτό το σημείο φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Και θα ήθελα έτσι έναν επίλογο και από τους δύο, από την απόψινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τον Γιώργο. Γιώργο, έχουμε ξεχάσει κάτι, θα θέλεις να προσθέσεις κάτι? Μαρία μου, όχι, είμαστε σε όλα... Πλήρως ικανοποιημένη, λοιπόν, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκπομπή σου. Και σου εύχομαι του χρόνου να έχεις ανάλογη επιτυχία στην εκπομπή σου.
Τώρα για τα παιδιά, όσους παίζουν ποδόσφαιρο, τους εύχομαι καλή χρονιά να έχουν, να καλές διακοπές να έχουν και του χρόνου να φανούν δυνατοί, πάντα να είναι υγιείς και να προσέχουν τώρα το καλοκαίρι τα βράδια που έρχονται της διασκέδασης, γιατί γίνονται πάρα πολλά και καλό θα ήταν να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Αυτό δηλαδή από μένα. Καλό καλοκαίρι να έχετε και να είστε πάντα υγιείς. Και σε σένα συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και σου εύχομαι του χρόνου τα καλύτερα. Να σε καλά, Γιώργο. Τώρα, όσο για τον Δημήτρη, θα το πω πριν φύγει για το τι πρέπει να κάνει το καλοκαίρι και τη χρονιά που μας έρχεται. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ. Καταρχάς, θες να στείλεις κάτι χαιρετίσματα, ναι, ναι. Κάτι φιλιά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα στείλω φιλιά στην ΚΟ, στον αδερφό μου το μεγάλο το Βλάση και στην οικογένειά του. Τα φιλιά μου στον αδερφό μου το Φανούρη που είναι στη Λιβαδιά. Έχει παραμείνει λόγω δουλειάς. Στην κοπέλα μου που είναι στη Λάρισα και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Έχετε διακρινιστεί δηλαδή. Ναι, εντάξει. Και τι άλλο να πω. Θα πω καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες στην τελευταία σου εκπομπή. Ελπίζω του χρόνου να ξαναείμαστε εδώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σου εύχομαι να έχεις υγεία και να συνεχίσεις όπως πας. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο τον Νεοφώτιστο και τον Δημήτρη το Μαχαίρα που έκλεισαν τη σεζόν μας, καθώς και τον Τίνο Τωράπτη που ήταν στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, καθώς επίσης, λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω και να κάνω το δικό μου επίλογο. Μετά λοιπόν από 7-8 μήνες το ταξίδι μας έφτασε απόψε στο τέλος του. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κάποιους ανθρώπους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ιδιοκτήτες του Κόσμος TV, τον κύριο Κώστα Γεράνιο και τον Νίκο τον Μητράκο που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ιδιοκτήτες της πρωινής, τους ανθρώπους που εργάζομαι 8 χρόνια, που ποτέ δεν μου είπαν όχι να μην το κάνω αυτό και με διευκόλυναν σε ό,τι αφορά την εκπομπή μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, όποτε και να τους χρειάστηκα, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ξεκινήσω καταρχάς πρώτα απ' όλα με τον Δημήτρη Τζερετζούλια, τον συνάδελφο από το Αίγιο, ο οποίος κάθε Δευτέρα μας έδινε όλα τα νέα από το μπάσκετ και δεν έλειπε ουσιαστικά σε καμία από τις εκπομπές μας όσο υπήρχαν αγώνες μπάσκετ, καθώς επίσης και την Ειρήνη την Αντωνοπούλου από την Αχαΐα, την Ειρήνη την είχαμε και προηγουμένως, η οποία και αυτή ήταν σχεδόν σε όλες μας τις εκπομπές. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από την Αχαΐα τον Νίκο τον Παπαστεφανάτο και το Χαράλα από το Γαλαριώτη, οι οποίοι βγήκαν και αυτοί στις εκπομπές μας. Από τη Ζάκυνθο, το Σοκράτο Λιβαδά και το Δημήτρη τον Πέτα. Από την Καλαμάτα, το Σωτήρη τον Γεωργούτσο και τον Νίκο τον Τζουμπράκο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρετή τη Βεργέτη και το Hair and the City, το οποίο επιμελήθηκε τα μαλλιά μου. Αρετούλα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σένσο για την παραχώρηση των ρούχων μου, όπως και τη Θεόνη που με βάφει. Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην Κατερίνα, τώρα δεν μπορώ να ξέρω πώς το πω, στην Κατερίνα, στον Παύλο και στη Μαρία. Τα παιδιά από το κοντρόλ μας βοήθησαν αυτό το χρόνο. Επίσης, θερμά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρεθήκατε ως καλεσμένοι μου φέτος εδώ. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που σας παρακολούθησε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Μάλλον, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και στο επανδύν. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.